Καλησπέρα, καλό απόγευμα σε όλους κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ. Είσαστε ζωντανά στην τηλεόραση του Άστρα, στην εκπομπή Συμβαίνει Τώρα, για να παρακολουθήσετε τις επόμενες 2 ώρες αναλυτικά την επικαιρότητα. Ό,τι συμβαίνει σήμερα παντού, στη Θεσσαλία, στην κεντρική Ελλάδα, σε ολόκληρη τη χώρα. Σήμερα έχουμε Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου. Και τι έγινε σήμερα, αυτό που αναμέναμε τις τελευταίες ημέρες, δηλαδή οι ανακοινώσεις των μέτρων σχετικά με τις υψηλές τιμές στο ρεύμα και στο φυσικό αέριο. Τις επιδοτήσεις λοιπόν αυτές για ηλεκτρικό και φυσικό αέριο για το μήνα Οκτώβριο ανακοίνωσε το πρωί σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κύριος Κώστας Σκρέκας. Έτσι το ρεύμα, στο ρεύμα όπως είπε, θα δημιουργηθούν 3 κλιμάκια κατανάλωσης με τις επιδοτήσεις να κλιμακώνονται. Όπως τόνισε ο κύριος Σκρέκας, η κυβέρνηση έχει θέσει 3 στόχους. Από τη μία είναι η στήριξη των πολιτών, εξασφαλίζοντας προσιτές τιμές ενέργειας για τα νοικοκυριά. Κατά δεύτερον, η ενεργειακή επάρκεια για όλο το χειμώνα και κατά τρίτον η εξοικονόμηση της ενέργειας. Σύμφωνα με τα όσα ο Υπουργός περιέγραψε, η επιδότηση θα είναι κλιμακωτή και για ορισμένη κατανάλωση ρεύματος και επάνω θα προβλέπεται και μπόνους για όσους μειώνουν την κατανάλωσή τους σε σχέση με τους αντίστοιχους μήνες πέρυσι. Πάμε σε αυτό το σημείο να δούμε αναλυτικά το ρεπορτάζ. Σε 3 κλίμακες θα γίνει η επιδότηση για το ηλεκτρικό ρεύμα τον Οκτώβριο, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ενέργειας Κώστας Σκρέκας σήμερα το πρωί, προσθέτοντας ότι για καταναλώσεις πάνω από 501 κιλοβατόρες θα υπάρξει μπόνους 50 ευρώ στην επιδότηση, αν υπάρχει μείωση στην κατανάλωση κατά 15% την ημέρα, σε σχέση με την αντίστοιχη κατανάλωση του 2021. Παράλληλα, θα υπάρξει οριζόντια επιδότηση υψούς 90 ευρώ αναθερμική μεγαβατόρα στο φυσικό αέριο, αλλά και ένα ειδικό τέλος για ηλεκτροπαραγωγούς που χρησιμοποιούν το αέριο ως πρώτη ύλη για την παραγωγή ηλεκτρισμού. Η Ελλάδα προνόησε και έχει λάβει μέτρα απορροφώντας το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης, τόνισε ο Κώστας Σκρέκας, ξεκινώντας τις ανακοινώσεις του. Ειδικά για το μηχανισμό για τα υπερκέρδη των ηλεκτροπαραγωγών, είπε ότι ο ελληνικός μηχανισμός έχει αποδώσει 2,5 δις ευρώ. Όπως είπε, είναι 3 οι στόχοι της κυβέρνησης: να συνεχίσουμε τη στήριξη των νοικοκυριών, να αξιοποιήσουμε κάθε δυνατότητα για ενεργειακή επάρκεια όλο το χειμώνα, να ενισχύσουμε την προσπάθεια για εξοικονόμηση ενέργειας. Ο Υπουργός ανακοίνωσε παράλληλα ότι από τον Οκτώβριο θα εφαρμοστεί κλιμακωτή επιδότηση για τα νοικοκυριά με 3 κλίμακες. Και αυτή θα αφορά σε όλες τις παροχές κύριας και μη κύριας κατοικίας, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια και ανεξαρτήτως παρόχου. Από 1η Οκτωβρίου, ειδικά για τα νοικοκυριά, θεσπίζουμε ένα νέο μοντέλο κλιμακωτής επιδότησης στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Συγκεκριμένα και σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική ενέργεια και τους οικιακούς καταναλωτές. Δημιουργούμε για το μήνα Οκτώβριο 3 κλίμακες επιδοτήσεων. Η επιδότηση αφορά σε όλες τις παροχές κύριας και μη κύριας κατοικίας, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια και ανεξαρτήτου παρόχου. Η κλιμακωτή επιδότηση για τον Οκτώβριο διαμορφώνεται ως εξής. Για μηνιαίες καταναλώσεις έως 500 κιλοβατόρες απορροφούμε το 90% της αύξησης, με την επιδότηση να φτάνει τα 436 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Αυτό αφορά το 90% των οικοκυριών στην Ελλάδα, τα οποία βρίσκονται στην πρώτη κλίμακα κατανάλωσης. Για τη μηνιαία κατανάλωση από 501 έως 1.000 κιλοβατόρες απορροφούμε το 80% της αύξησης με επιδότηση 386 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Αν όμως ένα νοικοκυριό μειώσει κατά 15% τη μέση ημερήσια κατανάλωσή του σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή, τότε η επιδότηση αυξάνεται κατά 50 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Για τη μηνιαία κατανάλωση πάνω από 1.001 κιλοβατόρες απορροφούμε το 70% της αύξησης και η επιδότηση ανέρχεται στα 336 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Αφορά μόλις το 2% των οικοκυριών στην Ελλάδα. Και σε αυτή την κλίμακα όμως ισχύει η επιπλέον επιδότηση των 50 ευρώ ανά μεγαβατόρα αν υπάρξει μείωση κατανάλωσης 15%. Στα νοικοκυριά που είναι ενταγμένα στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο απορροφούμε όπως κάθε μήνα σχεδόν το 100% της αύξησης και η επιδότηση ανέρχεται στα 485 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Μάλιστα, θα τα αναλύσουμε και στη συνέχεια της εκπομπής μας, κυρίες και κύριοι, όλα αυτά. Τώρα το παγκόσμιο ενδιαφέρον
στρέφεται στα καινούργια σχέδια της Ρωσίας. Αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δήλωσε σήμερα ότι η απόφαση του Βλαντιμίρ Πούτιν για μερική επιστράτευση ώστε να πολεμήσει την Ουκρανία αποδεικνύει ότι ο Ρώσος πρόεδρος είναι σε απόγνωση και απλώς επιδιώκει να κλιμακώσει την κρίση. Ο Πούτιν διέταξε την πρώτη επιστράτευση της Ρωσίας μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και υποστήριξε ένα σχέδιο προσάρτησης περιοχών της Ουκρανίας, εκδίδοντας μάλιστα πυρηνική απειλή για τη Δύση. Αυτό είναι απλώς μια άλλη απόδειξη ότι ο Πούτιν δεν ενδιαφέρεται για την ειρήνη, αλλά ενδιαφέρεται απλώς να κλιμακώσει την επίθεση, δήλωσε σήμερα νωρίτερα εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα εξωτερικής πολιτικής σε συνέντευξη τύπου που έδωσε. Προειδοποίησε δε ότι τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης επεξεργάζονται ένα κοινό σχέδιο δράσης ως απάντηση στις τελευταίες εξελίξεις, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι θα υπάρξουν συνέπειες. Πάμε να δούμε και αυτό το θέμα. Ξεκάθαρο μήνυμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι με την Ουκρανία στέλνει στον Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισελ, μετά το διάγγελμα του Προέδρου της Ρωσίας, με το οποίο ανακοίνωσε μερική επιστράτευση και απείλησε τη Δύση με πόλεμο. Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε επιστράτευση ανήμερα της Παγκόσμιας ημέρας ειρήνης, ενώ οι χώρες μέλη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών εργάζονται για συνεργασία, ασφάλεια και ευημέρεια. Σε αυτόν τον πόλεμο υπάρχει μόνο ένας επιτιθέμενος, η Ρωσία, και μόνο μια χώρα που δέχεται επίθεση, η Ουκρανία. Η στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ουκρανία παραμένει ακλόνητη, έγραψε ο Σαρλ Μισελ στο Twitter. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν πάντως έριξε τη βόμβα για μερική αυτοεπιστράτευση, την πρώτη στη Ρωσία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και οι Ρώσοι τρέχουν να φύγουν και να μην ξαναγυρίσουν υπό το φόβο ότι θα τους στείλουν στο μέτωπο της Ουκρανίας. Το διάγγελμα του Βλαντιμίρ Πούτιν που όλοι περίμεναν το βράδυ χθες έγινε τελικά σήμερα νωρίς το πρωί, προκάλεσε παγκόσμιο μούδιασμα μετά τις απειλές του Ρώσου Προέδρου προς δεμπλοφάρι για τη χρήση πυρηνικών και όπλων μαζικής καταστροφής. Μούδιασε όμως και τους ίδιους τους πολίτες της χώρας του, που φοβούμενοι την επιστράτευση άρχισαν να εγκαταλείπουν τη Ρωσία. Οι πτήσεις άνευ επιστροφής από τη Ρωσία, κυρίως προς Τουρκία και Αρμενία, ξεπουλούν γρήγορα μετά την κήρυξη επιστράτευσης από τον Πούτιν. Η ανακοίνωση της άμεσης επιστράτευσης 300.000 εφέδρων προκάλεσε φόβους ότι δεν θα επιτραπεί σε άντρες που είναι σε μάχημη ηλικία να φύγουν από τη Ρωσία. Ο Ρώσος Υπουργός Άμυνας Σεργέη Σοϊγκού δήλωσε ότι η επιστράτευση θα περιοριστεί σε αυτούς που έχουν εμπειρία ως επαγγελματίες στρατιώτες και ότι οι φοιτητές και αυτοί που έχουν υπηρετήσει μόνο ως σκληρωτοί δεν θα κληθούν. Ωστόσο, τα στοιχεία που υπάρχουν έδειξαν μεγάλη αύξηση στις αναζητήσεις για τον. Ωστόσο, από στοιχεία φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλη αύξηση στις αναζητήσεις για το πιο δημοφιλές site της Ρωσίας σχετικά με την αγορά αεροπορικών εισιτηρίων. Νωρίς το πρωί, πάντως σήμερα, ο Βλαντιμίρ Πούτιν διέταξε την πρώτη επιστράτευση στη Ρωσία, προειδοποιώντας τη Δύση ότι αν συνεχίσει αυτό που ίδιος αποκαλεί πυρηνικό εκβιασμό, η Μόσχα θα απαντήσει με την ισχύ ολόκληρου του οπλοστασίου της. Το διάγγελμα Πούτιν προκαλεί ανησυχία στη Δύση. Μάλιστα, ο Υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας, Γκίλιαν Κίγκαν, επισήμανε: «Είναι σαφές ότι είναι κάτι που πρέπει να λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη, διότι ξέρετε, δεν έχουμε τον έλεγχο. Δεν είμαι βέβαιη ότι και αυτός έχει τον έλεγχο στην πραγματικότητα. Είναι προφανές», είπε, «ότι πρόκειται για κλιμάκωση». Το ρούβλι πάντως υποχώρησε και οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν μετά το διάγγελμα Πούτιν. Ο Πούτιν επαναδιατύπωσε το στόχο του για την απελευθέρωση της περιοχής του Ντονμπά στην Ανατολική Ουκρανία και πρόσθεσε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι στην περιοχή δεν θέλουν να επιστρέψουν σε αυτό που αποκάλεσε ζυγό της Ουκρανίας. Η Ρωσία, είπε, θεωρεί ότι το Λουγκάνσκ και το Ντονέτσκ που απαρτίζουν τον Ντονμπά είναι ανεξάρτητες δημοκρατίες. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο πάμε μαζί να παρακολουθήσουμε τις προγνώσεις των μετεωρολόγων για αύριο Πέμπτη σε ολόκληρη τη Θεσσαλία και επιστρέφουμε αμέσως.
Ξεκινάμε αμέσως τώρα να δούμε ένα προς ένα τα θέματα που κυριαρχούν σε ολόκληρη τη Θεσσαλία σήμερα στην επικαιρότητα. Μαζί μας εδώ, σε αυτό το καθιερωμένο ραντεβού της ενημέρωσης, η Σοφία Κοντοθανάση. Σοφία μου, καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα, Βάσο. Καλό απόγευμα και στους τηλεθεατές. Φθινοπορεινός ο καιρός, έτσι. Φθινοπορεινός ο καιρός. Πάνω από 20 βαθμούς δεν έχουμε στη Λάρισα σήμερα. Και μάλιστα θα έχουμε και βροχούλες τώρα από το μεσημέρι και μετά, αλλά εντάξει, είναι για λίγες ημέρες γιατί βλέπω ότι πάλι κοντά στους 30 βαθμούς Κελσίου από εβδομάδα, οπότε εντάξει. Μια μικρή ανάπαυλα για δροσιά. Πάλι ανεβαίνει η θερμοκρασία από εβδομάδα. Ναι, πάλι 28-29 βλέπω την ερχόμενη εβδομάδα, οπότε εντάξει, καλά είμαστε. Πολύ καλά είμαστε. Καλά είμαστε, εντάξει. Είναι και 21, πόσο έχει ο μήνας σήμερα. Να μην χρησιμοποιούμε κλιματιστικά ούτε για τη ζέστη ούτε για το κρύο. Είναι η καλύτερη θερμοκρασία. Βοηθάει ο καιρός λοιπόν σε όσα μας περιμένουν. Πάμε τώρα να δούμε τα θέματα. Πάμε να ξεκινήσουμε, Σοφία, από τις εκλογές που έχουμε στην ΑΔΕΔΗ. Εκλογές που γίνονται με φόντο πολλά προβλήματα για τον κλάδο, έτσι. Ακριβώς. Μια εκλογοαπολογιστική, θα λέγα, εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε μάλιστα παρουσία του Προεδρεύων της Γραμματείας της ΑΔΕΔΗ Ελλάδος, του κ. Μπράτη, που βρέθηκε εδώ στην Λάρισα, που δεν είχε μόνο έτσι το λόγο των εκλογών, δεν ήρθε μόνο δηλαδή για την εκλογική διαδικασία, αλλά προφανώς είναι πάρα πολλά και τα προβλήματα έτσι που πλήττουν το συγκεκριμένο κλάδο. Και μάλιστα αναφέρθηκαν αναλυτικά σε αυτά τα προβλήματα. Το ξέρουμε συνεχώς και οι ίδιοι, ακόμη και εν μέσω πανδημίας, είχαν κινητοποιηθεί αρκετές φορές και με τα μισθολογικά τους και φυσικά με την έλλειψη προσωπικού. Όλα αυτά τα χρόνια είναι σοβαρά τα προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι ίδιοι. Μάλιστα, όπως λέμε καθημερινά, και οι ίδιοι δεν βγαίνουν από το κάδρο της ενεργειακής κρίσης, δεν βγαίνουν από τα πολλά προβλήματα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κλάδος, ότι υπάρχει άνθρωπος που δεν πλήττεται από αυτή την ενεργειακή κρίση, από όλα αυτά τα προβλήματα. Το λέω συνεχώς, βάζω ότι όσο μένουν καθυλωμένοι μισθοί και συντάξεις και βλέπουμε τα υπόλοιπα να αυξάνονται, λογικό είναι να μην μπορεί κανένας άνθρωπος, είτε είναι. Δεν βγαίνει αλλιώς ο λογαριασμός. Δεν βγαίνει, φυσικά. Δεν μπορεί να σου δώσει. Είναι μια μαθηματική εξίσωση πολύ απλή. Δεν μπορεί να σου δώσει άλλο αποτέλεσμα. Ναι, όταν έχεις να σου λέει ότι ένα σπίτι 75 με 80 τετραγωνικά θα θέλει 60 ευρώ την ημέρα για την θέρμανση για το φυσικό αέριο, λογικό είναι να μην μπορεί κανείς να τα καταφέρει. Δηλαδή δεν είναι μόνο το φυσικό αέριο, δεν είναι μόνο το πετρέλαιο θέρμανσης, δεν είναι μόνο το ρεύμα, είναι ένα σωρό ανατιμήσεις άλλων προϊόντων που έχουν φέρει σε πολλά οικονομικά διέξοδα καταναλωτές, επιχειρήσεις και καθημερινά δίνουμε και το στίγμα έτσι από όλους τους κλάδους και από όλους τους ανθρώπους που περνούν πάρα πολύ δύσκολα. Ο κύριος Δημήτρης Μπράτης, λοιπόν, Σοφία, έκανε δηλώσεις. Πάμε να παρακολουθήσουμε. Στις κάλπες προσήλθαν τα μέλη του Νομαρχιακού Τμήματος ΑΔΕΔΗ Λάρισας για την ανάδειξη νέας εκτελεστικής γραμματείας και νέας ελεκτικής επιτροπής. Σήμερα εδώ στη Λάρισα έγινε η εκλογοαπολογιστική γενική συνέλευση του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΕΔΗ και είχαμε την ευκαιρία από την εκτελεστική επιτροπή της ΑΔΕΔΗ να ενημερώσουμε τους συναδέλφους για τις τελευταίες εξελίξεις που υπάρχουν στα θέματα των δημοσίων υπαλλήλων και ιδιαίτερα για τη γενική απεργία που έχουμε συναποφασίσει με τη ΓΕΣΕΕ και τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα να πραγματοποιήσουμε στις 9 του Νοέμβρη. Με ένα και μοναδικό σύνθημα, φτάνει πια, δεν αντέχουμε άλλο με την ακρίβεια, αυξήσεις τώρα στους μισθούς μας. Όπως γνωρίζετε, η ελληνική κοινωνία στενάζει, γογγίζει, δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα, ούτε με τα ενίκια, όσοι έχουν παιδιά που σπουδάζουν, ούτε με τους λογαριασμούς της ΔΕΗ, ούτε με το φυσικό αέριο, ούτε με τα είδη πρώτης ανάγκης. Οι δημόσιοι υπάλληλοι αναφέρθηκαν και στα πολλά προβλήματα που καλείται αντιμετωπίσει ο κλάδος τους. Όταν ένας πληθωρισμός τρέχει με 12,1% με τα επίσημα στοιχεία και φαίνεται ότι στο τέλος του χρόνου θα κλείσει στο 8%, είναι αδιανόητο να μην δίνονται αυξήσεις στους εργαζόμενους, τουλάχιστον ίσες με τον πληθωρισμό. Για δε το δημόσιο τομέα, πρέπει να πούμε για τους εργαζόμενους στο δημόσιο, για την κυβέρνηση αυτή, είμαστε εντελώς αόρατοι, αφού ο Πρωθυπουργός τίποτε δεν εξήγηλε στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης που στον ιδιωτικό τομέα έχει γίνει εδώ και 2 χρόνια, ουσιαστικά δίνει αυξήσεις σε εισαγωγικά της τάξης του 1,85 ευρώ το μήνα μέχρι 14,66 ευρώ το μήνα. Αν είναι δυνατόν αυτά να ονομάζονται αυξήσεις, αυτό αποτελεί κοροϊδία. Γι' αυτό και αυτή την γενική απεργία που είχαμε την ευκαιρία να αναλύσουμε και σήμερα εδώ, θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις σε αυτή την απεργία να πούμε στον κόσμο της εργασίας ότι πρέπει να αγωνιστεί για να ανατρέψει αυτή την κατάσταση. Φτάνει πια, δεν πάει άλλο. Να σημειωθεί ότι παράλληλα πραγματοποιήθηκε και η εκλογοπολογιστική συνέλευση των αντιπροσώπων. Μάλιστα, όλοι έχουν τα δικά τους προβλήματα, ζητήματα, ανησυχίες, επιδόματα διαρκώς ανακοινώνονται. Κινητοποιήσεις, τα ακούει μόνιμα η κυβέρνηση, αλλά δεν βλέπουμε να ησυχάζουν τα πράγματα. Ίσα-ίσα
δυσκολεύουν, έτσι, δυσκολεύει η κατάσταση. Και όσο περνά ο καιρός και όσο μπαίνουμε και προς το χειμώνα, Βάσο, θεωρώ ότι θα είναι ακόμη πιο δύσκολα τα πράγματα. Βέβαια, γιατί είμαστε στον προθάλαμο όλων αυτών, ναι, τώρα βέβαια, που παρακολουθούμε. Και αν δεν έρθουν και οι πρώτοι λογαριασμοί να δούμε και τι μας περιμένει, καταλαβαίνεις όλο. Υπάρχει μια αβεβαιότητα, το λένε όλοι οι κλάδοι αυτή την ώρα, γιατί ακούς όλα αυτά που έρχονται, αλλά πρέπει να το δεις κιόλας. Υπάρχει μια αβεβαιότητα και ανασφάλεια προφανώς. Τώρα, τα δικά τους ζητήματα, τις δικές τους ανησυχίες, Σοφία, θέτουν οι έμποροι στη Λάρισα. Επέστρεψε μετά τα χρόνια της πανδημίας και στη Λάρισα, όπως και σε άλλες περιοχές, ο θεσμός του παζαριού. Οι έμποροι όμως ζητούν ελέγχους για την ομιμότητα εκεί. Ακριβώς, και όχι μόνο αυτό, δηλαδή να μην ξεκινά νωρίτερα από την προγραμματισμένη ημερομηνία και να τελειώνει, να παίρνει παράταση. Δηλαδή, είναι μια εβδομάδα δύσκολη, κακά τα ψέματα, για τον εμπορικό κόσμο, γιατί πολλοί θα επιλέξουν να πάνε σε ένα ιστορικό θεσμό όπως είναι η Μποροπανήγυρη, ή αλλιώς το παζάρι της Λάρισας. Λογικό είναι να υπάρξει έτσι και μείωση του τζίρου όλες αυτές τις ημέρες. Μία εβδομάδα θα κρατήσει, 23 του μήνα, μεθαύριο δηλαδή, ανοίγει το παζάρι της Λάρισας. Ζητούν εντατικούς ελέγχους και κυρίως αυτό που έλεγα, την ομιμότητα, όπως λες, Βάσο. Και αν πούν μία εβδομάδα, να είναι μία εβδομάδα. Ναι. Δηλαδή, μην έχουμε διάρκεια 10 ημερών μετά. Και καταλαβαίνεις, εντάξει, καταλαβαίνω και ίδιο. Γιατί υπάρχει αυτό σκέψη. Έχει γίνει σε παλαιότερο χρόνο. Υπάρχουν κάποιοι που επιμένουν να μένουν εκεί με τις παράγκες μέχρι τελευταία στιγμή. Αυτό λένε οι ίδιοι. Να διαρκέσει μία εβδομάδα, ό,τι λένε. Και προφανώς να υπάρχει έλεγχος. Έτσι, όλοι εκεί οι οποίοι θα βρεθούν να βρίσκονται εκεί, να έχουν πληρώσει προφανώς προς το Δήμο. Δηλαδή να μην είναι παράνομα, αλλά να είναι νόμιμα. Έτσι, να τηρούν τα πάντα, να φορολογούνται όπως γίνεται και με τους ίδιους τους εμπόρους. Βεβαίως, Βάσο, δεν θα μπορούσαμε να μην ρωτήσουμε και τους εμπόρους πώς πάει η αγοραστική κίνηση, ιδιαίτερα αυτό το μήνα. Οι ίδιοι λένε ότι υπάρχει μία απίστευτη παγωμάρα αυτή την ώρα στην αγορά. Δηλαδή, έχει καθίσει η κίνηση. Έχει αρκετά, καθίσει πάρα πολύ η αγοραστική κίνηση. Ήταν οι πρώτες ημέρες του Σεπτέμβρη, ιδιαίτερα πριν ανοίξουν τα σχολεία, λίγο τα σχολικά, λίγο έτσι τα παιδικά και γενικότερα των νέων, έτσι που κινήθηκαν η ένδυση και η υπόθεση, και κυρίως τα σχολικά είδη. Και τώρα υπάρχει έτσι μια, θα λέγαμε, μια μεγάλη καθίζηση στην αγοραστική κίνηση. Mm-hmm. Μια καταναλωτική κίνηση προβληματίζει ακόμη και τους ίδιους τους εμπόρους, που ξέρεις, μπορεί εδώ να υπάρχει αυτή η κατάσταση στον εμπορικό κόσμο, αλλά τρέχουν τα έξοδα. Η επιστρεπτέα προκαταβολή πρέπει να επιστραφεί, γιατί στη διαφορετική περίπτωση θα επιστραφεί και διπλή. Άρα λοιπόν τα προβλήματα και τα δικά τους έτσι οικονομικά διέξοδα παραμένουν, ακόμη και αν υπάρχει και αυτή η πολύ μεγάλη δυσκολία στην καταναλωτική κίνηση. Ο πρόεδρος λοιπόν του Εμπορικού Συλλόγου της Λάρισας, Σοφία, ο κ. Μπάπης Παπαδόπουλος, μας μίλησε για όλα αυτά τα θέματα. Πάμε να τον παρακολουθήσουμε. Να διασφαλιστεί η καθόλου ανώμη λειτουργία της Μποροπανήγυρης με επιστολή ζητούν οι έμποροι της Λάρισας. Εν ώψη της διεξαγωγής της φετινής Μποροπανήγυρης, έπειτα από 2 χρόνια πάυση εξαιτίας πανδημίας, θα θέλαμε να επιβεβαιώσουμε και να τονίσουμε όπως κάθε φορά την πάγια θέση του Εμπορικού Συλλόγου για το πλαίσιο της ένωμης λειτουργίας της. Σίγουρα η Μποροπανήγυρη είναι ένας παλιός θεσμός, το οποίο διαρκεί εδώ και πολλές δεκαετίες για την πόλη της Λάρισας. Αυτό βέβαια δεν πάβει να φέρνει και μεγάλα προβλήματα στην πόλη και ειδής στην αγορά. Παλεύουμε τα τελευταία χρόνια με τα απόνερα της πανδημίας, με την ενεργειακή κρίση που μας περιμένει, με την έλλειψη της ρευστότητας, αλλά και με όλα αυτά που μας συμβαίνουν σε αυτή την περίοδο, και θα έχουμε ένα παζάρι το οποίο λέμε για την πόλη της Λάρισας ότι είμαστε περήφανοι ότι κάνουμε το μεγαλύτερο παζάρι. Νομίζω ότι θα ήμασταν ακόμα πολύ περήφανοι να λειτουργούμε με την αγορά, να είμαστε δίπλα στην αγορά και σε όλη την κοινωνία της Λάρισας. Ευελπιστούμε ότι δεν θα γίνει όπως γινόταν παλιότερα επέκταση των ημερών και πριν και μετά στο παζάρι, να τηρηθεί η νομιμότητα όπως και εμείς είμαστε νόμιμοι και συνεπείς σε όλα αυτά που μας ζητούν. Έτσι πρέπει να είναι και στο παζάρι και να μην γίνει ένα κομμάτι το οποίο είναι μια έκθεση χωρίς φόρους, χωρίς τίποτα. Θα θέλαμε τουλάχιστον να υπάρχει ο έλεγχος και στο παζάρι αυτές τις 7 ημέρες. Ο Κεσοπαδόπουλος αναφέρθηκε και στην αγοραστική κίνηση, η οποία είναι για τους ίδιους απογοητευτική. Η αγορά είναι πάρα πολύ δύσκολα, υπάρχει μια στασιμότητα, είναι σαν να περιμένεις τον πόλεμο και υπάρχει ηρεμία αυτή τη στιγμή. Θα δούμε, ελπίζω να το ξεπεράσουμε όλο αυτό το κομμάτι και να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε όλοι και να είμαστε εδώ και του χρόνου όλοι. Να σημειωθεί πως το παζάρι ξεκινά στις 23 του μήνα. Μάλιστα. Αυτοί λοιπόν είναι οι προβληματισμοί.
Φανταζόμαστε ότι γίνονται έλεγχοι, Σοφία, τώρα, έτσι δεν και είναι? Και πρέπει να γίνονται, γιατί πραγματικά είναι μια εβδομάδα δύσκολη για τον εμπορικό κόσμο της πόλης. Ναι. Φαντάσου τώρα να μην γίνεται και σωστός έλεγχος και εντατική έλεγχη στην εμποροπανήγυρη. Έτσι. Και είναι και άδικο και για αυτούς που έχουν πληρώσει έτσι, για τους πάγκους εκεί στην εμποροπανήγυρη. Δεν είναι ωραίο και για τους ίδιους. Ακριβώς. Και είναι και προς τις δύο κατευθύνσεις. Και να μην είναι κάτι εις βάρος της εμπορικής αγοράς, αλλά και φυσικά, όπως λες και εσύ, όσων έχουν πληρώσει για πάγκο και είναι. Και δεν είναι 50% νόμιμα, ευρώ. Έτσι πάει ανάλογα με το τετραγωνικό. Έχουν ταμιακές, είναι πολλά τα ζητήματα τώρα. Ακριβώς. Έτσι. Λοιπόν, τώρα πάμε στην γιορτή της φέτας στην Ελασσόνα. Εντάξει, είναι από τις γιορτές που αγαπάμε, είναι από τις γιορτές που θέλουμε, που έχουν επιστρέψει. Και από τα προϊόντα που αγαπάμε. Βέβαια, δεν το συζητώ. Και μην ξεχνάς ότι η φέτα Ελασσόνας και η φέτα γενικότερα στη χώρα μας είναι πλέον pop, πιστοποιημένο προϊόν. Δεν το συζητώ αυτό. Είναι το πιο σημαντικό, η πιο σημαντική, θα έλεγε κανείς, επιτυχία όσον αφορά την φέτα και για τη χώρα μας ειδικότερα. Την Παρασκευή 23 του μήνα, Βάσο, ξεκινά λοιπόν στις 8 η ώρα το βράδυ στην κεντρική πλατεία της πόλης, αλλά παρουσία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, του κ. Γιοργαντά, που έχει και αυτό την σημασία του, γιατί και ο αγροτικός κόσμος της περιοχής, αλλά ο κτηνοτροφικός, περιμένει αν μη τι άλλο και κάποιες ανακοινώσεις. Δηλαδή, από τη μία είναι η γιορτή φέτας, από την άλλη όμως, όπως καταλαβαίνεις, παραμένουν πολλά προβλήματα στον κτηνοτροφικό κόσμο. Ωραία η γιορτή, ωραία να προβάλλουμε τοπικό προϊόν, όλα είναι ωραία αυτά. Αλλά από την άλλη, νομίζω ότι κάτι θα πρέπει να πει και στον κτηνοτροφικό κόσμο, μιας και έρχεται σε μια επαρχία όπως είναι η Ελασσόνα, που ξέρουμε ότι έχει πάρα πολλούς κτηνοτρόφους, που αυτή την ώρα αναγκάζονται να πουλήσουν τα υγροπρόβατά τους για να μπορέσουν να επιβιώσουν είτε αυτά που έχουν κρατήσει, είτε και οι ίδιοι οι κτηνοτρόφοι. Είναι πάντως μια ωραία γιορτή, μια ωραία γιορτή που θα έχει και πολλές εκπλήξεις, που θα γευτούμε και την παραδοσιακή φέτα. Θα κεράσουν λοιπόν στον Υπουργό φέτα. Βεβαίως. Θα περιμένουν όμως και τα κεράσματα του Υπουργού προς τους παραγωγούς. Πολύ ωραία το έθεσες, νομίζω. Έτσι. Έτσι πρέπει, δηλαδή από τη μέρα κεράσουμε, αλλά από την άλλη να μας κεράσει και ο ίδιος σίγουρα έτσι κάποιες λύσεις που αναζητούν όλα αυτά. Κάποιες καλές ειδήσεις, ναι. Ναι. Πάμε να δούμε όμως στη συνέντευξη τύπου τι υπόθηκε σήμερα για αυτή την εκδήλωση της Παρασκευής. Την πανελλήνια γιορτή φέτα και γαστρονομία Ελασσόνας 2022 διοργανώνουν φέτος ο Δήμος και η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Τα εγκαίρια της έκθεσης θα τελέσει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργος Γιοργαντάς μεθαύριο Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου. Την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή 23 έως και 25 Σεπτεμβρίου χτυπάει η καρδιά της παραγωγής φέτας στην Ελασσόνα. Μια μεγάλη γιορτή. Μια γιορτή που τιμά τους παραγωγούς αλλά και τους κτηνοτρόφους. Σε μια περιοχή όπου έχει τη μεγαλύτερη κτηνοτροφική εκμετάλλευση σε όλη τη χώρα. Δήμος Ελασσόνας, Επιμελητήριο και Περιφέρεια Θεσσαλίας ενώνουν τις δυνάμεις τους και κάνουν μια μεγάλη γιορτή για το προϊόν, το τοπικό μας προϊόν, τη φέτα. Συμμετέχουν 40 επιχειρήσεις, θα υπάρχει πλούσιο γιορταστικό, γαστρονομικό, αλλά και καλλιτεχνικό πρόγραμμα όλες αυτές τις μέρες. Αλλά ταυτόχρονα θα υπάρχει και ενημέρωση για τους κτηνοτρόφους και για τους παραγωγούς. Είναι μια μεγάλη γιορτή, αλλά είναι και μια μεγάλη γιορτή παραγωγής. Καλούμε όλους όσοι θέλουν, ενδιαφέρονται, αλλά και όσοι θέλουν να γνωρίσουν για τη φέτα, αλλά και τα γαστρονομικά μυστικά της, να παρευρίσκονται την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή στις εκδηλώσεις αυτές. Έχουμε τη χαρά να υποδεχόμαστε επισκέπτες από όλη τη Θεσσαλία αλλά και την ευρύτερη περιοχή, πολλούς εκθέτες από τη Θεσσαλία αλλά και τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα και επίσης πολλούς επισκέπτες οι οποίοι θα έρθουν να γνωρίσουν το τοπικό μας προϊόν, το οποίο είναι και εθνικό προϊόν, γιατί η φέτα είναι προϊόν ονομασίας προέλευσης αλλά και ένα προϊόν που αναγνωρίζεται διεθνώς. Και οπωσδήποτε είναι σημαντική η συνεργασία με τους φορείς, τους συνδιοργανωτές, το Επιμελητήριο Θεσσαλίας, την ΕΠΕΔ, την ΚΕΔΕ, αλλά και την ΕΣΕΕ και τον ΕΛΓΟ Δήμητρα. Στα ωφέλη της γιορτής φέτας αναφέρθηκαν φορείς που συμμετέχουν σε εκδηλώσεις γιορτής φέτας. Ένα μεγάλο event το οποίο πραγματοποιείται σε μια ξανά επιτυχημένη σύμπραξη μεταξύ της Περιφέρειας, του Δήμου Ελασσόνας και του Επιμελητηρίου,
καλούμε όλο τον κόσμο, αλλά καλούμε και, και τα μέλη του επιμελητηρίου, κυρίως στον χώρο της γαστρονομίας, να προσέλθουν σε αυτή τη γιορτή. Είναι σημαντικό η Λάρισα και γενικά η περιοχή μας να καταναλώνει τα τοπικά προϊόντα που παράγονται. Μιλάμε ίσως για το κορυφαίο εξαγώγημο προϊόν, τη φέτα, και ελπίζουμε να καθιερωθεί ως θεσμός και τα επόμενα χρόνια και να έχουμε προσέλκυση πανελλαδική από κόσμο από όλη την Ελλάδα. Η διοργάνωση της γιορτής φέτας και γαστρονομίας Ελασσόνα 2022 είναι το πρώτο εγχείρημα. Για μας είναι πιλωτικό. Θεωρούμε ότι θα πάει πολύ καλά. Τα μηνύματα που δεχόμαστε είναι άριστα. Αυτό που θέλω να πω είναι να καλέσω όλους να έρθουν να πλαισιώσουν τη γιορτή, να απολαύσουν όχι μόνο τις εκδηλώσεις, τις καλλιτεχνικές, αλλά και τις ημερίδες που είναι πολύ σημαντικές. Έχουν σχέση τόσο με το προϊόν όσο με τη διαδικασία προώθησής τους και την εξαγωγή τους αν χρειαστεί. Να σημειωθεί ότι και ο Γιώργος Χαντάς θα συμμετάσχει και σε φόρουμ για τη φέτα μετά από προϊόντα, ενώ θα μιλήσει για την ιστορική νίκη της Ελλάδας στο ευρωπαϊκό επίπεδο στην υπόθεση καταχώρησης του ονόματος φέτα ως προϊόν ονομασίας προέλευσης. Τώρα, Σοφία, έχουμε εξελίξεις σχετικά με την υπόθεση των τριών εγκαταλελειμμένων παιδιών, τρία αδερφάκια μικρής ηλικίας, υπενθυμίζουμε, που είχαν έτσι εντοπιστεί στην Λάρισα να γυρνάνε από σπίτι σε σπίτι πεινασμένα, υποσιτισμένα, ταλαιπωρημένα, χωρίς τροφή, χωρίς νερό. Τι εξελίξεις έχουμε? Και είναι ακόμη πιο σοκαριστικά τα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Αναφερόμαστε για τρία, όπως είπες, εγκαταλειμμένα παιδάκια που βρέθηκαν στον αμπελώνα της Λάρισας να πάνε από σπίτι σε σπίτι να ζητούν νερό και τροφή. Και μάλιστα κινητοποιήθηκαν άμεσα οι γείτονες και κάλεσαν την αστυνομία και προφανώς τις ειδικές κοινωνικές δομές για να δουν τι γίνεται με αυτά τα τρία παιδάκια. Να σου πω, Βάσο, ότι σοκαρίστηκαν όχι απλά οι γιατροί όταν τα παρέλαβαν στο νοσοκομείο για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Να σου πω ότι ένα από τα μικρά παιδάκια, μόλις 2,5 ετών, είχε πληγές στα πόδια γιατί ήταν ξυπόλυτα, ήταν ατιμέλυτα, βρώμικα, νηστικά, χωρίς νερό, χωρίς φαγητό, σε μια άθλια πραγματικά έτσι κατάσταση. Ο εισαγγελέας λοιπόν αποφάσισε τα παιδιά αυτά να φιλοξενούνται από εδώ και στο εξής σε κοινωνικές, σε κρατικές δομές. Γιατί μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε, σύμφωνα με πληροφορίες, η μητέρα δεν έχει εντοπιστεί και μάλιστα πρόκειται για, για τρία παιδιά από την ίδια μητέρα αλλά από τρεις διαφορετικούς πατεράδες, όπως μάθαμε. Δεν υπάρχει κάποια άλλη εξέλιξη για να βρεθούν, να βρεθεί κάποια άλλη, κάποιο άλλο σπίτι να φιλοξενεί αυτά τα παιδιά. Άρα λοιπόν η εισαγγελέα αποφάσισε. Εκείνες τις ημέρες είχε συλληφθεί ένας άντρας, πατέρας ενός από τα παιδιά. Πατριός των δύο και πατέρας του ενός από τα τρία παιδιά. Και πατριός των άλλων δύο, ναι, το ίδιο λέμε, Σοφία. Με αυτόν τι απέγινε όμως? Προφανώς παίρνει το δρόμο της δικαιοσύνης η υπόθεση. Αλλά προφανώς δεν κρίνεται διαπιστώθηκε ότι δεν είναι σε θέση Σε θέση να κρατήσει τα παιδιά, γιατί βρέθηκαν, όπως πούμε, ατιμέλυτα, με πληγές στα πόδια, ξυπόλυτα και κυρίως Βάσο, χωρίς τροφή, έτσι χωρίς νερό, σε πολύ άσχημη κατάσταση αυτά τα παιδάκια. Έχουμε συγκλονιστεί όλοι από την περιγραφή και των αστυνομικών αλλά και των γιατρών σε τι κατάσταση βρέθηκαν αυτά τα παιδιά. Άρα λοιπόν θεώρησαν από την εισαγγελία της ΛΑΡΙΣΑ ότι ένα καλό περιβάλλον για τα παιδιά είναι οι κρατικές δομές αυτή την ώρα, μιας και δεν υπάρχει κάποιο άλλο σπίτι να τα φιλοξενήσει, που δεν έχει βρεθεί ακόμη η μητέρα έτσι, των τριών παιδιών, ανήλικων παιδιών, το μεγαλύτερο 12 ετών, 7 και 2,5. Μάλιστα, μετά λοιπόν την παροχή των πρώτων βοηθειών και τη φιλοξενία που έτυχαν και για θέματα υγείας, έτσι, για να πάρουν λίγο τα πάνω τους στο νοσοκομείο, σε κοινωνικές δομές, όσο καλό μπορεί να είναι αυτό για τρία αδέλφια, να είναι μια λύση ανάγκης όμως, έτσι, είναι καλύτερα. Είναι μια λύση ανάγκης, γιατί βεβαίως δεν γινόταν διαφορετικά, είναι άθλιες συνθήκες και που ζούσαν και σου λέω πραγματικά συγκλονίστηκαν ακόμη και οι γιατροί και αστυνομικοί όταν τα εντόπισαν. Ένα βρέφος ουσιαστικά, 2,5 ετών παιδάκι να έχει πληγές στα πόδια, γιατί ήταν ξυπόλυτα και τα τρία παιδάκια πηγαίναν από πόρτα σε πόρτα και ζητούσαν φαγητό και νερό. Μάλιστα. Και τώρα, Σοφία, να κλείσουμε την ενημέρωση με ένα μουσικό διπορικό που είχαμε για τη Σμύρνη. Ωραίες μελωδίες. Είναι από τις εκδηλώσεις που μας αρέσουν, δεν το συζητώ. Στο Κυπωθέατρο, λοιπόν, πραγματοποιήθηκε αυτή η γιορτή της μουσικής με πάρα πολλούς συλλόγους που συμμετείχαν, με μελωδίες που έτσι γεύτηκαν για αφιερωμένες στην Σμύρνη. Είναι πολλές και εκδηλώσεις αυτή την περίοδο αφιερωμένες στην Σμύρνη, να το πούμε και αυτό. Βάσο, μια ωραία λοιπόν βραδιά εντυπωσιακή για όσους παρευρέθησαν. Σοφία, μου σε ευχαριστώ. Καλό απόγευμα. Καλή συνέχεια. Πάμε εμείς να δούμε το ρεπορτάζ. Παρουσία πλήθος κόσμου πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα στην αίθουσα εκδηλώσεων απέναντι το αρχαίο θέατρο Ενημερωτική Μερίδα που διοργάνωσε το Πανελλήνιο Σωματείο Οικογενειών Ενόπλων Δυνάμεων με θέμα την ψυχολογική ένταξη των παιδιών στις σχολικές βαθμίδες. Σήμερα στην πόλη της Λάρισας
Δημιουργήσαμε αυτή την ημερίδα για την ένταξη των παιδιών στις σχολικές βαθμίδες και την ψυχολογία που πρέπει να έχουν, κυρίως από το σπίτι, από τους γονείς και από τους εκπαιδευτικούς, με έμπειρους ομιλητές που μας τίμησαν σήμερα με την παρουσία τους και με αρκετό κόσμο, ειδικά για τις εποχές που ζούμε και για τη δύσκολη ψυχολογία που υπάρχει, που ήρθε να τιμήσει αυτή την ημερίδα και να κάνει τις ερωτήσεις του, έτσι ώστε να μεταφέρει στα παιδιά όλα όσα θα ακούσει και να τα βοηθήσει στο δύσκολο εκπαιδευτικό τους δρόμο από την νηπιαγωγείο μέχρι και το πανεπιστήμιο. Σαν ΣΟΕΔ, σαν Σωματείο Οικογενειών Ενόπλων Δυνάμεων σε όλη την Ελλάδα, ευχαριστούμε τον κόσμο που μας στηρίζει και θα συνεχίσουμε δυναμικά να τους ενημερώνουμε για την καθημερινότητα, για την οικογένειά τους, αλλά και γενικά για την κοινωνία. Είναι γεγονός ότι σήμερα τα παιδιά, ειδικά στο σχολείο, έρχονται αντιμέτωπα με πάρα πολλά προβλήματα στην καθημερινότητά τους. Προβλήματα που τα γεμίζουν με άγχος, με ανασφάλεια, με φόβο, με στρες. Είναι γνωστό μάλιστα επίσης πάρα πολλά φαινόμενα bullying που έχουμε στα σχολεία. Έτσι λοιπόν, αυτή είναι η πολύ σημαντική εκδήλωση. Έχει σαν στόχο να ενημερώσει τους γονείς για τη σωστή διαχείριση της ψυχολογίας των παιδιών τους. Ένα επίκαιρο θέμα που ασχολεί χιλιάδες οικογένειες, γονείς και μαθητές κάθε ηλικίας από το νηπιαγωγείο μέχρι το πανεπιστήμιο, κυρίως τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Ένα μουσικό διπορικό στη Σμύρνη του 1922 μέσα από πλούσια ηχογράμματα και αφηγήσεις παρουσιάστηκε από 50 μουσικούς στο εργαστήριο παραδοσιακής και λαϊκής μουσικής μελωδία. Παρακαλώ σε βοήθα μας αγιεστράτη από το αγρίο μου θεριό το δραγόντα μεγαλό. Πρόγραμμα πλαισίωσαν κατά αξιωμένοι ερμηνευτές Γιάννης Διονυσίου και Μάνος Κουτσαγγελίδης, καθώς και Παναγιώτης Κράιας, Θοδωρής Κυριλίδης, το φωνητικό σύνολο Μέλγμα, καθώς και χοροδία λογογραφικής Ελασσόνας. Συνεχίζουμε με Μαγνησία. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει και εκεί με τη βοήθεια του Βασίλη Μπαντίδη. Βασίλη, καλό απόγευμα. Καλησπέρα. Ένα απίστευτο έτσι τροχαίο είχαμε χθες. Ευτυχώς δεν υπήρξαν χειρότερα, αλλά εικόνες πραγματικά είναι σοκαριστικές, γιατί ένα αυτοκίνητο καρφώθηκε σε τζαμαρία και μάλιστα γραφείου τελετών. Ναι, πάντως δεν είναι η πρώτη φορά που στην πόλη του Βόλου συμβαίνει κάτι αντίστοιχο. Δικυκλό. Ναι, εδώ βλέπουμε. Αδικυκλό πέρασε τη τζαμαρία. Ναι, από τα όσα συνέβησαν χθες εκεί. Και να σημειώσουμε ότι εδώ βλέπετε τον ιδιοκτήτη του γραφείου τελετών, ο οποίος τοποθετήθηκε στις τηλεοπτικές κάμερες για αυτό το οποίο συνέβη. Και να πούμε συγκεκριμένα τι έγινε. Καρφώθηκε λοιπόν μία οδηγός στο γραφείο τελετών στην Τζαμαρία χθες το βράδυ περίπου στις 10, επί της οδού Αγίου Δημητρίου στο Βόλο. Είναι κοντά στο ποτάμι της Νέας Δημητριάδας, για όσους δεν γνωρίζουν την περιοχή. Δεν είναι πρωτοφανές, διότι και στο παρελθόν στο Βόλο, να σημειώσουμε ότι έχουμε καταγράψει με το ρεπορτάζ αντίστοιχα περιστατικά, όπως είπα και στον πρόλογο, όπου οδηγοί μετά την απώλεια ελέγχου του οχήματός τους έχουν καρφωθεί σε τζαμαρίες καταστημάτων. Είναι το όλο θέμα το οποίο έχουμε θίξει τόσο καιρό για την οδηγική παιδεία και γενικότερα και για τα μεγάλα προβλήματα τα οποία παρουσιάζονται στον δρόμο με οδηγούς που είναι υπό την επίρρεια μέθης σε αρκετές περιπτώσεις. Έτσι λοιπόν, να σημειώσουμε ότι η γυναίκα καρφώθηκε στη βιτρίνα του γραφείου τελετών με το όχημά της. Όλη η γειτονιά σηκώθηκε στο πόδι από το θόρυβο που προκλήθηκε. Ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η 20χρονη ήταν καλά στην υγεία της. Βεβαίως, της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Όπως αντιλαμβάνεστε, έσπευσαν από πλευράς του τμήματος τροχιάς Βόλου εκεί. Η γυναίκα έχασε πάντως τον έλεγχο του οχήματος και ανέβηκε με αυτό στο πεζοδρόμιο με αποτέλεσμα να καταλήξει στην τζαμαρία. Για να δούμε το ρεπορτάζ και τις δηλώσεις, Βασίλη. Να. Απίστευτες σκηνές εκτελήθηκαν χθες το βράδυ στην οδό Αγίου Δημητρίου στο Βόλο. Περίπου στις 10, σύμφωνα με όσα αποκαλύπτονται, για το αυτοκίνητο που οδηγούσε μια γυναίκα καρφώθηκε στη βιτρίνα από γραφείο τελετών. Η γειτονιά σηκώθηκε στο πόδι από το θόρυβο που προκλήθηκε, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η 20χρονη γυναίκα είναι καλά στην υγεία της και της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, κυρίως λόγω του σοκ που υπέστη.
Προανάκριση για τα αίτια που προκάλεσαν το τροχαίο ατύχημα διενεργεί το τμήμα τροχέας Βόλου, ενώ παραμένουν αδιευκρίνιστες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος και ανέβηκε με αυτό στο πεζοδρόμιο. Δεν είναι η πρώτη φορά. Εδώ συγκεκριμένα σε αυτό το μαγαζί, όσο είμαι εγώ, πέσαν 3 άτομα. Μία μηχανή και 2 αυτοκίνητα. Υπάρχουν τα σημάδια ακόμη. Δεν ξέρω, τρέχουν. Είναι το σημείο απάνω στη στροφή που η ταχύτητα υπερβολική, η απροσεξία. Κάτι γίνεται και φεύγουν. Ή στο δικό μου το μαγαζί, ή στο άλλο δίπλα. Και το άλλο δίπλα εδώ το μαγαζί. Τώρα δεν ξέρω, δεν ήμουν εδώ, γιατί ειδοποιήθηκα αργότερα από την αστυνομία και ήρθα. Τίποτα, ήρθα εδώ πέρα και είδα ένα μαγαζί ρημαδιό. Και ευτυχώς που δεν ήμουν εδώ. Ευτυχώς που χθες το βράδυ ήταν από τις λίγες φορές που έφυγα νωρίς. Αλλιώς θα ήμουν τώρα, να μην το πούμε, να μην πούμε. Η Τζαμαρία έφυγε με δεκάρι τζάμι, πέρασαν πάνω από το γραφείο και χτυπήσαν πίσω στον τοίχο. Μιλάμε κομμάτια μεγάλα τέτοια. Μητεράκια αυτά, δηλαδή είχα άγιο. Ειλικρινά είχα άγιο. Το μηχανάκι ήταν παρκαρισμένο εκεί. Φανώς την έσωσε το μηχανάκι και το κράσμα του που είναι ψηλό και δεν είναι πιο χαμηλό να μπει ολόκληρη μέσα. Γιατί θα πάθει και αυτή η μεγάλη ζημιά, η κουπέλα. Τώρα δεν την ξέρω εγώ, ούτε καν πώς τη λένε, δεν ξέρω. Μεγάλη ζημιά, εντάξει. Τώρα, εντάξει, τώρα γλυκές ζημιές, το θέμα είναι ότι δεν χτύπησε η κουπέλα και είμαστε και δυο ζωντανοί, ας πούμε. Χθες το απόγευμα πάντως σημειώθηκε ακόμη ένα τροχαίο περίπου στις 8.30 και ειδικότερα στη διασταύρωση των οδών Ιάσονος και Ηπείρου. Ένα μηχανάκι εξετράπη για γνωστό λόγο της πορείας του. Με συνέπεια οι δύο αναβάτες του να πέσουν στο έδαφος και να τραυματιστούν. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε μια γυναίκα που είναι πλάκη στο νοσοκομείο του Βόλου, ενώ ο σύζυγός της διακομίστηκε με δικό του όχημα. Αυτό ακριβώς λοιπόν είναι το καλό, ότι κανένας δεν τραυματίστηκε. Πραγματικά ήταν φοβερό το τροχαίο. Με αυτοκίνητο. Το ευτύχημα είναι ότι δεν έχει βρεθεί και κάποιος άνθρωπος την ώρα που έχει χάσει τον έλεγχο του οχήματος. Ο οδηγός εκεί. Ναι. Ευτυχώς. Ευτυχώς. Που δεν κινούταν πάνω στο πεζοδρόμιο, κανείς δεν ήταν μέσα στο κατάστημα. Το αυτοκίνητο λοιπόν πέρασε την Τζαμαρία. Αυτό το μηχανάκι που είδαμε ανέκοψε τη φόρα. Γιατί αλλιώς. Τέλος πάντων, έως εκεί ήταν το θέμα αυτό. Ευτυχώς πάλι λέμε. Πάμε τώρα, Βασίλη, στις καταλήψεις των σχολείων. Ξεκίνησαν από ένα διδακτήριο, ναι. Οι μαθητές έβαλαν λουκέτο. Βλέπουμε τώρα αυτό σταδιακά επεκτείνεται και σε άλλα σχολεία και είμαστε μόνο στην αρχή της σχολικής χρονιάς. Κύμα καταλήψεων με το αναλυτικό ρεπορτάζ της τηλεόρασης του Άστρα κατά τη διάρκεια της εβδομάδας αναδείξαμε από την αρχή του όλου θέματος το τι ακριβώς συμβαίνει και τα αιτήματα των μαθητών. Τώρα έχουμε εξέλιξη και τοποθετήθηκε από αυτού σήμερα ο προϊστάμενος δευτεροβάθμιας ο κύριος Αβελίδης στις τηλεοπτικές κάμερες. Να σημειώσουμε λοιπόν ότι έχουμε υποκατάληψη και το πρώτο ΕΠΑΛ Βόλου. Ειδικότερα το πρώτο ΕΠΑΛ Βόλου είναι το τρίτο κατά σειρά σχολείο της Μαγνησίας που τελεί υποκατάληψη μετά από δεύτερο. Πρώτο και δεύτερο ΕΠΑΛ Νέας Ιωνίας. Οι μαθητές αιτούνται να εγκριθούν οι αλλαγές τμήματων σε μαθητές της ΓΑΜΑ Λυκείου που το ζητούν, να υπάρχουν ήδη υγιεινείς στις τουαλέτες, αλλά και να καταργηθούν επαγγελματικές εξετάσεις πιστοποίησης και έχουν και άλλα ζητήματα τα οποία έχουν θέσει. Όπως το αναδείξαμε και από τις προηγούμενες ημέρες, ωστόσο ο κύριος Αβελίδης είπε ότι πρέπει να επικρατήσει σύνεση λογική σε κάθε περίπτωση να τώρα υπάρξει μια επαφή με τα παιδιά ουσιαστική, ώστε ακριβώς όπως είπες, δεν είναι δυνατόν με το που ξεκίνησε η χρονιά να έχουμε καταλήψεις. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο σε κάθε περίπτωση δεν συνάδει με το κλίμα που πρέπει να υπάρχει στα σχολεία και σε κάθε περίπτωση απρόσκοπτα να δίνεται η γνώση στους μαθητές. Είμαστε πολύ νωρίς ακόμη, δεν χτύπησε καλά-καλά το πρώτο κουδούνι. Αν έχουμε από τώρα κύμα καταλήψεων, τότε τους επόμενους μήνες τι θα γίνει. Σε βάρος τους στάνει και ειδικά στην επαγγελματική εκπαίδευση που τώρα είναι. Υπάρχουν εργαστήρια εκεί, θα πρέπει να παρακολουθούν μαθήματα για να μπορούν. Ένας δυναμικός χώρος τώρα για την εκπαίδευση. Όπως πρέπει, μην χάνονται μαθήματα πολύτιμα για τους ίδιους. Πάμε όμως να δούμε τις δηλώσεις, να τις ακούσουμε. Υποκατάληψη τελεί από το πρωί της Τετάρτης το πρώτο ΕΠΑΛ Βόλου. Ειδικότερα, το πρώτο ΕΠΑΛ Βόλου είναι το τρίτο κατά σειρά σχολείο της Μαγνησίας που τελεί υποκατάληψη μετά από το πρώτο και δεύτερο ΕΠΑΛ Νέας Ιωνίας. Μεταξύ άλλων, οι μαθητές αιτούνται να εγκριθούν οι αλλαγές τμημάτων σε μαθητές της ΓΑΜΑ Λυκείου που το ζητούν, να υπάρχουν ήδη υγιεινείς στις τουαλέτες, αλλά και να καταργηθούν, όπως λένε, οι επαγγελματικές εξετάσεις πιστοποίησης επιπληρωμή μετά τη μαθητεία. Ο προϊστάμενος πάντως δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τοποθετήθηκε στις τηλεοπτικές κάμερες για το κύμα καταλήψεων στο Βόλο. Η Μαγνησία πρωτοπορεί σε πάρα πολλά πράγματα. Και σκοπτικά βεβαίως το λέω ότι πρωτοπορεί και στις καταλήψεις. Έχουμε σήμερα 5 σχολεία υποκατάληψη, ένα γενικό λύκειο και 4 επαγγελματικά λύκεια.
Έχουμε στο δεύτερο Γενικό Λύκειο Νέας Ιωνίας κατάληψη, στο πρώτο και τρίτο ΕΠΑΛ Βόλου και στο πρώτο και δεύτερο ΕΠΑΛ της Νέας Ιωνίας. Εκείνο που θα ήθελα να γνωρίζουν οι γονείς των μαθητών είναι ότι τα μαθήματα γίνονται κανονικά από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, όπως προβλέπεται από το πρόγραμμα των σχολείων. Γίνονται μέσω τηλεδιάσκεψης, μέσω WebEx, όπως το λέμε εμείς οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές. Οι διευθυντές έχουν στείλει όλες τις διευθύνσεις, όπως λέμε, του WebEx των καθηγητών στους μαθητές και οι μαθητές μπορούν να μπαίνουν από τον υπολογιστή τους, από το λάπτοπ τους, ακόμη και από το κινητό τους και να κάνουν κανονικά τα μαθήματα. Και από αυτά τα μαθήματα λαμβάνονται κανονικά απουσίες. Λοιπόν, το ανησυχητικό στην όλη υπόθεση είναι, και δεν ξέρω και πού οφείλεται αυτό το πράγμα, λοιπόν, είναι το ότι ενώ σε παλιότερες περιπτώσεις καταλήψεων οι μαθητές συζητούσαν με τους καθηγητές, με τους γονείς, δίναν τη δυνατότητα στους καθηγητές, στους διευθυντές να απαντήσουν στα αιτήματά τους ή να προσπαθήσουν να υλοποιηθούν τα αιτήματά τους, εφόσον αυτό ήταν δυνατό. Αλλά τώρα οι μαθητές δεν δίνουν αυτή τη δυνατότητα στους καθηγητές να έρθουν σε επαφή μαζί τους. Δεν μιλάνε δηλαδή ούτε με τους καθηγητές τους, ούτε με τους γονείς τους, ούτε με άλλα πρόσωπα που θα μπορούσαν να μιλήσουν, όπως για παράδειγμα εμένα προσωπικά. Λοιπόν, αφήνουμε το χώρο της εκπαίδευσης, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το όλο θέμα. Ελπίζουμε να μην συνεχιστεί έτσι. Πραγματικά το ελπίζουμε. Κρίμα, είναι στην αρχή. Ούτε 15 μελή δεν έχουν εκλεγεί. Λοιπόν, πάμε τώρα στο νοσοκομείο Βασίλη. Εκεί έρχονται νέες προσλήψεις. Ναι. Θα δώσουν μια ανάσα, αλλά οι γιατροί λένε ότι χρειάζονται ακόμη περισσότερα. Και στο ίδιο μήκος κύματος με τους γιατρούς, που πολλές φορές το τελευταίο διάστημα τοποθετήθηκαν στην κάμερα του Άστρα, έχουμε και τους εργαζομένους. Συγκεκριμένα, ο κύριος Μινδρινός τοποθετήθηκε για μία ακόμη φορά το τελευταίο διάστημα, μετά και συγκεντρώσεις που πραγματοποιήθηκαν στον προάβλιο χώρο του Αχιλοπουλίου στις τηλεοπτικές κάμερες. Και είπε ότι είναι αναγκαία η ενίσχυση του νοσοκομείου. Μιλάμε για ένα ζήτημα το οποίο είναι παλιό, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για να μπορεί να δίνεται απρόσκοπτα και η παροχή των υπηρεσιών υγείας ορθά στους πολίτες. Μάλιστα, μίλησε για προσλήψεις οι οποίες σαφέστατα είναι σημαντικό να έρθουν, αλλά πρέπει να γίνουν πολλά περισσότερα. Και παράλληλα, τόνισε ότι είναι ακόμη πιο σημαντικό οι προσλήψεις όταν ανακοινώνονται και αποτελούν πλέον δεδομένο ότι θα έρθουν νέοι στο νοσοκομείο του Βόλου, είτε γιατροί είτε ευρύτερα σε κάποιες θέσεις που είναι σημαντικές να στελεχωθούν, να γίνουν γρήγορα. Mm. Διότι στην Ελλάδα αυτό που καταγράφεται είναι μια γραφειοκρατική διαδικασία. Θα πρέπει να έρχονται γρήγορα για να ενισχυθεί το νοσοκομείο, διότι ακριβώς το θέμα χρονίζει. Ενώ παράλληλα επισήμανε ότι σαφέστατα οι γιατροί και οι νοσηλευτές, αλλά και ευρύτερα το προσωπικό, έχουν καταβάλει τεράστια προσπάθεια τα τελευταία χρόνια με την πανδημική κρίση. Είναι μπροστάριδες. Το αναγνωρίζει αυτό η κοινωνία, αλλά χρειάζονται και τα κατάλληλα εφόδια από την πολιτεία και δει την κυβέρνηση και το Υπουργείο Υγείας για να μπορούν να κάνουν καλά τη δουλειά τους. Για να τον ακούσουμε. Στην αναγκαιότητα ενίσχυσης του νοσοκομείου του Βόλου με προσωπικό στάθηκε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων, κύριος Μινδρινός, ο οποίος τοποθετήθηκε για το θέμα ακόμη μια φορά στις τηλεοπτικές κάμερες. Επισήμανε χαρακτηριστικά ότι με δεδομένο ότι έχουν ανακοινωθεί νέες προσλήψεις, αυτό πρέπει να γίνει γρήγορα, ώστε να καλυφθούν τα κενά στο νοσοκομείο του Βόλου που αντιμετωπίζει μεγάλο πρόβλημα σε αυτό το επίπεδο. Μπήκαμε στη διαδικασία να τα ψάξουμε όλα τις θέσεις της προκήρυξης. Είναι μια προκήρυξη που θα είναι από αύριο, θα ξεκινήσει η διαδικασία των αιτήσεων. Το νοσοκομείο μας θα πάρει 32 συνολικά άτομα. 21 ΤΑΦ ΕΕ νοσηλευτικής και 11 ΔΕΛΤΑ ΕΕ νοσηλευτικής. Στο σύνολο, σαν περιφέρεια, έχουμε τις λιγότερες θέσεις από όλες τις άλλες περιφέρειες. Αυτό είναι ένα καμπανάκι, να το πούμε και έτσι, στην επόμενη προκήρυξη να μην μείνουμε τελευταίοι, γι' αυτό έγινε και αυτός ο έλεγχος. Μας έχουν πει από το Υπουργείο, έχει υποσχεθεί το Υπουργείο μάλλον, ότι θα υπάρξει και επόμενη προκήρυξη. Αυτή η προκήρυξη, να θυμίσω ότι είναι μόνο για νοσηλευτές. Η επόμενη προκήρυξη που θα βγει θα περιέχει και άλλες υπόλοιπες ειδικότητες. Δεν αποκλείεται και επιπλέον νοσηλευτές. Το θέμα είναι ότι αυτές οι θέσεις δεν καλύπτουν σε τίποτα στον αριθμό αυτών που έχουμε έρθει με συμβάσεις είτε επικουρικού είτε άλλου με άλλες
ο ΑΕΒ και με κάποια προγράμματα που έχουν έρθει και, και της εντατικής ειδικότητας της νοσηλευτικής που γίνεται τώρα. Σε αυτό έχουμε ένα ευχάριστο, έγινε μια παράταση για αυτούς τους εργαζόμενους. Περιμένουμε τις εξελίξεις, αναμένουμε να γίνουν και οι δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού που είπε ότι όσοι θα έρθουν να βοηθήσουν για την πανδημία θα παραμείνουν. Χρειάζονται όλοι οι συμβασιούχοι να γίνουν πράξεις αυτά τα λεγόμενα και υποσχέσεις. Η προηγούμενη προκήρυξη ήταν η 6K το 2020. Ακόμα δεν έχουν έρθει όλοι οι συνάδελφοι να πιάσουν δουλειά. Ο κύριος Μηδρινός επισήμανε χαρακτηριστικά ότι οι γιατροί, νοσηλευτικό προσωπικό και ευρύτερα όλος ο κόσμος που εργάζεται στο Αχιλλοπούλιο έχει δώσει τον καλύτερο του εαυτό τα 2,5 χρόνια της πανδημικής κρίσης και συμπλήρωσε ότι η κυβέρνηση και η πολιτεία εν γέννη πρέπει να σκύψουν πάνω στα προβλήματα με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι. Τώρα πάμε, Βασίλη, να δούμε μια διάρρηξη που είχαμε στο Νοτιοπήλιο. Συγκεκριμένα είχαμε ξυχνίαση στο αστυνομικό δελτίο δύο περιπτώσεων κλοπών, στις οποίες προχώρησε το αστυνομικό τμήμα Νοτιοπηλίου σε βάρος ημεδαπού. Σχηματίστηκε δικογραφία για μια τετελεσμένη κλοπή και μια απόπειρα κλοπής, καθώς όπως προκύπτει από τα στοιχεία, το βράδυ της 10ης Σεπτεμβρίου ο δράστης διέριξε την είσοδο εξοχικού σπιτιού και αφαίρεσε μια γεννήτρια μπαταρίας και inverter φωτοβολταϊκού συστήματος. Λίγο αργότερα συναντήθηκε με τον συνεργό του, ο οποίος παραμένει άγνωστος, αποπειράθηκε να διαρρήξουν και άλλη εξοχική κατοικία χωρίς ωστόσο να ολοκληρώσουν την πράξη τους. Τα αφαιρεθέντα αντικείμενα πλην της γεννήτριας κατασχέθηκαν και να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο ότι είναι ένα φαινόμενο το οποίο καταγράφεται τα τελευταία χρόνια. Έχει διοχετευθεί η εγκληματικότητα του είδους σε περιοχές έξω από αστικά κέντρα, όπως συμβαίνει και στο Βόλο συγκεκριμένα. Μάλιστα. Τώρα, στα στοιχεία δόθηκαν χθες από τον ΟΔΗ τα εβδομαδιαία στοιχεία σχετικά με την πορεία της πανδημίας. Ναι, να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με τα όσα γνωστοποιεί ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, έχουμε την εβδομαδιαία καταμέτρηση σε ένα διάστημα που έχει καλύψει την τρέχουσα περίοδο. Αυξημένα είναι τα κρούσματα στη Μαγνησία. Σύμφωνα ειδικά με την εβδομαδιαία επισκόπηση του ΕΟΔΗ στον ΟΜΟ, εντοπίστηκαν 588 νέες μολύνσεις που αφορούν στην εβδομάδα, ειδικότερα 12 Σεπτεμβρίου με 18 Σεπτεμβρίου, ενώ ακόμη 41 εντοπίστηκαν στις σποράδες. Ο δείκτης θετικότητας παρουσιάζει αύξηση κατά 4,81% στη χερσαία Μαγνησία και κατά 32,26% στις σποράδες. Μάλιστα. Για να δούμε τώρα τι λένε οι επιχειρηματίες, τι λένε οι επιχειρήσεις σε ό,τι έχει να κάνει με το ενεργειακό ζήτημα, το μεγαλύτερο έτσι πρόβλημα των τελευταίων μηνών και αυτό που τους φοβίζει περισσότερο για το χειμώνα. Ναι, το μήνυμα είναι συγκεκριμένο προς την κυβέρνηση με αφορμή τα όσα πλέον διαφαίνονται να έρχονται στον ορίζοντα και από τους επαγγελματίες της Μαγνησίας, ότι θα πρέπει να ληφθούν μέτρα και να ενισχυθεί το επιχειρήν και οι επαγγελματίες της αγοράς. Λένε χαρακτηριστικά ότι έχουν ακούσει πράγματα να εξαγγέλλονται από την κυβέρνηση με αφορμή τα όσα είπε και ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ πριν από λίγες ημέρες, αλλά και από τον Υπουργό Ανάπτυξη, τον κύριο Γεωργιάδη, αναφορικά με ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα δάνεια, μετά και τόσα ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση ευρύτερα και για το θέμα των άτοκων δανείων. Είπαν ότι σαφέστατα είναι κάποια πράγματα πολύ σημαντικά για να υπάρξει ανακούφιση, όμως πρέπει να γίνουν περισσότερα. Και επίσης τόνισαν ότι το κόστος έχει ανέβει πάρα πολύ, τόσο το ενεργειακό, όσο και επιμέρου σε πρώτες ύλες. Εν προκειμένου στο ρεπορτάζ που θα παρακολουθήσουμε, μας μίλησαν άνθρωποι στην αγορά που δραστηριοποιούνται επί σειρά ετών και τόνισαν επίσης ότι εκτός από τις ανατιμήσεις σε υλικά και πρώτες ύλες καταγράφεται και κάτι άλλο. Το γεγονός ότι υπάρχει καθυστέρηση σε κάποιες από τις παραγγελίες για να έρθουν προϊόντα. Δηλαδή, όταν κάποιος παραγγέλνει κάτι από ένα κατάστημα λόγω της κρίσης στην εφοδιαστική αλυσίδα, αργούν να καταφθάσουν στο κατάστημα στο να τα προμηθευτεί κάποιος. Και ο Β' αντιπρόεδρος του ΣΟΕΒΟΜ, ο κ. Φόβος, μας έδωσε στίγμα και για τα χρυσοχοΐα. Mm-hmm. Ποια είναι η εικόνα και στίγμα για την κίνηση, πώς διαμορφώθηκε το καλοκαίρι. Βασίλη, σε ευχαριστώ εσένα για την ενημέρωση. Καλό να παρακολουθήσουμε απόγευμα. Το ρεπορτάζ. Οι επαγγελματοβιοτέχνες της Μαγνησίας στέλνουν μήνυμα στην κυβέρνηση ότι χρειάζονται ενίσχυση σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία. Εκτιμούν ότι ο χειμώνας θα είναι δύσκολος, κυρίως με φόντο το ενεργειακό. Και παράλληλα υπογραμμίζουν ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα ώστε να στηριχθούν οι επαγγελματίες. Ο κύριος Φόβος, ιδιοκτήτης αργυροχρυσοχοϊού που τοποθετήθηκε στην κάμερα του Άστρα, έδωσε στίγμα για το πώς κινήθηκαν τα δεδομένα μέσα στο καλοκαίρι για τις επαγγελματίες του είδους. Ενώ πρόσθεσε ότι η κατάσταση γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη, αν αναλογιστεί κανείς τη γενικότερη κοινωνικο-οικονομική ατμόσφαιρα. Όπως σε όλα τα είδη, έτσι και μιλάμε και στα δικά μας είδη, περισσότερο στα αναλώσιμα βέβαια, οι τιμές έχουν ξεφύγει. Έχουν ανέβει πάρα πολύ οι τιμές της μπαταρίας, όπως επίσης και από τα λουράκια και τους μπρασελέδες, και γενικώς από όλα τα ανταλλακτικά, ό,τι έχουν σχέση με το ρολόι ή με το κόσμημα. Όσον αφορά την τιμή του χρυσού και του ασημιού, είμαστε σταθερά, δεν επηρεάζονται από αυτές τις ανατιμήσεις. Όμως οι εργασίες τους και η επεξεργασία τους, λόγω ότι είναι και αυτές ενεργοβόρες διαδικασίες, και αυτές, μιλάμε, έχουν ανεβεί.
Όσον αφορά το δικό μας κλάδο, οφείλω να πω ότι το καλοκαίρι πήγε σχετικά καλά, γίνανε αρκετές βαφτίσεις και γάμοι. Λόγω του χειμώνα, λόγω των μέτρων που υπήρχαν για την πανδημία, δεν γίνονταν εκδηλώσεις. Οπότε το καλοκαίρι γίνανε μαζεμένες εκδηλώσεις. Βέβαια, υπάρχει ένα μεγάλο προβληματισμό σε όλα τα μέλη του συλλόγου μας, όσον αφορά το θέμα το τι θα γίνει το χειμώνα. Τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Σίγουρα και εμείς είμαστε μια ενεργοβόρα, επιχειρήσεις ενεργοβόρες. Οπότε θα είναι ένας δύσκολος χειμώνας. Το βλέπουμε, οι πληροφορίες που έρχονται και από το εξωτερικό αλλά και από την Αθήνα είναι ότι θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα στην αγορά όσον αφορά τη ρευστότητα κατά πρώτο λόγο των καταναλωτών, οι οποίοι είναι αναγκασμένοι να πληρώσουν πολύ υψηλούς λογαριασμούς είτε σε ρεύμα αλλά και σε όλα τα προηγούμενα και σε όλα τα αγαθά τα οποία έχουν σχέση με την διαβίωσή του. Ήδη χθες η Ευρωπαϊκή Ένωση έβγαλε μια ανακοίνωση, το οποίο αναφέρει ότι αυξήθηκαν οι τιμές του ψωμιού, του βασικού είδους διατροφής των ανθρώπων, κατά 20%. Οπότε λογικό είναι ότι αυξάνονται και όλα τα προϊόντα. Οι επαγγελματίες και στη Μαγνησία πάντως επισημαίνουν ότι χρειάζονται γενναίες παρεμβάσεις και σε κάθε περίπτωση αλλαγή ρότας από την επιδοματική πολιτική σε κάτι πιο ουσιαστικό για τους επαγγελματίες και το σύνολο της κοινωνίας. Ελάτε τώρα να δούμε τι συμβαίνει σε Τρίκαλα και Καρδίτσα με τη βοήθεια της Ιωάννας Μπουροπούλου. Ιωάννα, καλό απόγευμα και σε σένα. Να ξεκινήσουμε από τα Τρίκαλα. Εκεί υπήρξαν εικόνες πραγματικής φρίκης, διότι για άλλη μια φορά βρέθηκαν κουταβάκια πνιγμένα, έτσι, μικρά σκυλάκια. Ένα αποτρόπαιο θέαμα για πολλούς, σοκαριστικό. Ναι, το γύρο του διαδικτύου κάνουν οι φωτογραφίες με μία σακούλα μέσα στην οποία βρέθηκαν 6 κουταβάκια, τα 5 από τα οποία ήταν νεκρά, ήταν πνιγμένα μέσα σε σακούλα και μέσα σε κάδο σκουπιδιών. Αντιμέτωπος με αυτό το περίεργο θέαμα και πρωτοφανές για την πόλη των Τρικάλων, γιατί δεν είχε ακουστεί κάτι τόσο έντονο στο παρελθόν, ήταν ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής της ΑΟ Τρικάλων, κύριος Στέφανος Πιάζας, ο οποίος ειδοποίησε αμέσως τις αρχές για το ότι βρήκε μία σακούλα χθες το πρωί με τα κουταβάκια μέσα, τα οποία ήταν πνιγμένα και το ένα προσπαθούσε να βγει. Σώθηκε το ένα. Το ένα σώθηκε. Ναι, ήταν 6 σύνολο, το ένα σώθηκε. Ο Δήμος Τρικάλων προχώρησε σε μηνυτήρια αναφορά κατά γνώστων, προκειμένου να βρεθεί κάποια λύση, αν βρεθεί, για το ποιος μπορεί να προχώρησε αυτή την αποτρόπαια πράξη. Και μπορεί να βρεθεί, μην το αποκλείουμε. Αλλά καλά έκανε και προχώρησε σε αυτή την ενέργεια. Όποιος το έχει πράξει πρέπει να γνωρίζει και το γνωρίζει, γιατί είναι όλα αυτά είναι πολύ γνωστά τώρα τελευταία. Ακριβώς, ότι είναι σε βαθμό κακουργήματος. Είναι βαρύτατες οι συνέπειες για όσους προχώρουν σε τέτοιες πράξεις. Τώρα, πάμε στην Καρδίτσα. Εκεί τι δράση έχουμε? Στα πλαίσια της εβδομάδας Ευρωπαϊκής Κινητικότητας που έχει ξεκινήσει από την προηγούμενη Παρασκευή, σήμερα αποφάσισαν να αναδείξουν την αξία της σωματικής άσκησης στην τρίτη ηλικία, σε ηλικιωμένους, σε συνδυασμό με την προληπτική εξέταση. Έτσι λοιπόν, διάφορα μέλη από τα ΚΑΠΗ της Καρδίτσας, σε συνδυασμό με τους συμβούλους τους, προχώρησαν και έκαναν μία διαδρομή στο κέντρο της Καρδίτσας, στον οποίο στο τερματικό σταθμό τους περίμενε ο Δήμαρχος με τους αντιδημάρχους, προκειμένου τη συγχαρεί για την μεγάλη αυτή διαδρομή που έκαναν περπατώντας. Να αναφέρουμε ότι τους έγινε και σχετική ενημέρωση για τα ωφέλη της άσκησης, ειδικά στην τρίτη ηλικία αλλά και γενικότερα, και με αφορμή και την Παγκόσμια ημέρα του Αλτσχάιμερ που είναι σήμερα, το ότι βοηθάει πάρα πολύ στην καταπολέμησή του. Μάλιστα. Και τέλος, είχαμε επίσκεψη κυβερνητικού κλιμακίου στην Καρδίτσα, έτσι. Ναι, χθες κυβερνητικό κλιμάκιο της Νέας Δημοκρατίας έκανε επίσκεψη στην Καρδίτσα σε διάφορες περιοχές, στους Οφάδες, στο Μουζάκι, στην Αρχιθέα, για τα έργα του Ιαννού και όχι μόνο. Εκεί πέρα βρέθηκε ο Υφυπουργός Υποδομών, ο κ. Καραγιάννης, ο Γενικός Γραμματέας των Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, ο κ. Παπαγιαννίδης, ο Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μαρινάκης, και ο Γραμματέας Οργανωτικός Γραμματέας, ο κ. Κονταδάκης. Ήρθαν σε επαφή με τον Δήμαρχο της Καρδίτσας, συζητήθηκαν τα φλέγοντα ζητήματα, που είναι κυρίως για την πρόληψη από τον Ιαννό, γιατί είχαν πάρα πολύ σημαντικές καταστροφές. Μεγάλες ζημιές, μεγάλες καταστροφές. Ενώ ο κ. Τσιάκος ανέφερε ότι η επέμβαση της κυβέρνησης ήταν άμεση και ότι αυτή τη στιγμή στην Καρδίτσα γίνονται έργα συνολικού προϋπολογισμού 450 εκατομμυρίων ευρώ. Μάλιστα. Το κυβερνητικό κλιμάκιο λοιπόν ήθελε να καταγράψει τι έγινε από όλα αυτά, τι απομένει να γίνει σχετικά με τις ζημιές από τον Ιαννό. Σε ευχαριστώ, Ιωάννα μου. Καλό απόγευμα, καλή συνέχεια. Πάμε τώρα εμείς, κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο να συνεχίσουμε με το σχολιασμό της επικαιρότητας, καλωσορίζοντας μαζί μας τον συνάδελφό μου, τον Μάκη Θεοδόρου. Μάκη, καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Εγώ τον ακούω, το Μάκη.
Εγώ σας ακούω μια χαρά. Ωραία, ωραία, και εγώ σας ακούω, και εγώ σας ακούω μια χαρά. Λοιπόν, τώρα από πού να ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε από τα μέτρα που πολύ έτσι περιμέναμε να ανακοινωθούν. Είναι πολλά, είναι πολλά. Είναι από πολλές πλευρές. Πάμε να δούμε, αν θέλεις, ένα σχόλιο καταρχάς για τα μέτρα που τελικά ανακοινώθηκαν. Δεν είναι καλά η κάμερα μου όμως, κάτσε να τη φτιάξω. Κάτσε, κάτσε, γιατί δεν μ' αρέσει. Τώρα τη φτιάχνεις την κάμερα, Μάκη. Κακό, κακό πλάνο, δεν μ' αρέσει να βλέπω. Δεν σ' αρέσει κακό πλάνο. Έλα. Θα βοηθήσει λίγο και το κοντρόλ εκεί να το πάντα φτιάξει. Βοηθάει το κοντρόλ, τι άλλο να κάνει με εμάς που έχει μπλέξει, έλα. Ένα σχόλιο, πάμε να κάνει ένα σχόλιο για τα μέτρα που τελικά ανακοινώθηκαν. Ρεύμα και φυσικό αέριο και μετά όλα τα άλλα που έτσι συγκεντρώνουν και το παγκόσμιο ενδιαφέρον και σε ό,τι έχει να κάνει με τους νέους σχεδιασμούς του Πούτιν, αλλά από την άλλη το νέο σοου που είχαμε, Μάκη, από πλευράς του Ερντογάν, αυτή τη φορά από το Βήμα του ΟΗΕ, να δείχνει και φωτογραφίες για νεκρά παιδιά, για νεκρά προσφυγόπουλα, με βαρύτατες κατηγορίες για τη χώρα μας. Είχαμε την αντίδραση του κύριου Δένδια απέναντι σε όλα αυτά, καριά η αντίδρασή του. Τώρα από την Αθήνα ετοιμάζονται για την απάντηση που θα δοθεί την Παρασκευή, όπως πληροφορούμαστε, και θα είναι μια απάντηση τεκμηριωμένη και σε ένα προς ένα όλα τα σημεία που με τόση προκλητικότητα ο Τούρκος πρόεδρος έβαλε. Λοιπόν, αυτό το θέμα είναι και το πιο σημαντικό από όλα. Όλα τα ζητήματα που έθεσε είναι πάρα πολύ σημαντικά και η καθημερινότητα με το ηλεκτρικό ρεύμα και οι εξελίξεις διεθνώς με την επιστράτευση που κάνουν οι Ρώσοι. Αυτό σημαίνει ότι ο Πούτιν είναι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση αυτή την ώρα και δεν ξέρω αν θα μπορέσει εύκολα να το περάσει κιόλας αυτό το μέτρο το οποίο ανακοίνωσε. Αλλά το πιο σημαντικό από όλα αυτή τη στιγμή είναι τα ελληνοτουρκικά. Είναι η πρώτη φορά που οι Τούρκοι πηγαίνουν στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και θέτουν θέματα. Είναι η πρώτη φορά που από το βήμα της συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, που είναι το πιο επίσημο βήμα σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της εξωτερικής πολιτικής, έχουμε τέτοιου είδους καταγγελίες. Οι Τούρκοι δεν δίστασαν να χρησιμοποιήσουν το τουρκολογιλιδικό σύμφωνο και να το ανακοινώσουν στον ΟΗΕ. Έχουμε δηλαδή μία εξαγωγή από την πλευρά των Τούρκων της προπαγάνδας τους, η οποία ενώ μέχρι τώρα περιορίζονταν απλά στο εσωτερικό της χώρας, τώρα εφαρμόζεται ανοιχτά και στην εξωτερική πολιτική. Είναι άλλο πράγμα οι δηλώσεις ενός Τούρκου Πρωθυπουργού. Ναι, και είναι άλλο πράγμα η αναφορά ενός ηγέτη από το βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Μάλιστα ο Ερντογάν με τον σημερινό γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, τον κύριο Γκουτιέρες, φαίνεται ότι έχει ιδιαίτερες σχέσεις και τον είδε προσωπικά και στην Ουκρανία. Και μάλιστα πολύ συχνά ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών ευχαριστεί τους Τούρκους. Χρησιμοποίησαν πριν από 1,5 χρόνο τους πρόσφυγες ως πολιορκητικό κρυό οι Τούρκοι στον Εύρο και τώρα προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα μύθευμα για την Ελλάδα και την Ευρώπη κατ' επέκταση, γιατί αυτό που έκανε ο Ερντογάν δεν ήταν χτύπημα στην Ελλάδα μόνο, ήταν χτύπημα στην Ευρώπη. Να μην ξεχνούμε ότι τα ελληνικά σύνορα επιτηρούνται εδώ και μερικά χρόνια από τη Frontex και αυτό ήταν ένα πολύ σημαντικό ελληνικό επίτευγμα, ένα πολύ σημαντικό ελληνικό βήμα που έγινε. Οι Τούρκοι έχουν ξεφύγει, αναβαθμίζουν διαρκώς τις απειλές τους προς την Ελλάδα, τώρα συκοφαντούν και μάλιστα διεθνώς και τολμούν και αναφέρονται στα θέματα αυτά από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Είναι ξεκάθαρο ότι έχουμε κλιμάκωση από την τουρκική πλευρά και αυτό μπορεί να σημαίνει κάποια πράγματα. Καταρχήν ότι δημιουργούν ένα έδαφος για την όποια κίνησή τους αύριο μεθαύριο. Αυτή η κίνηση μπορεί να είναι μια επιθετική ενέργεια στο Αιγαίο ή μια διπλωματική ενέργεια. Αλλά το γεγονός ότι δίνουν σε τέτοια φόρα τέτοια έμφαση, καταγγέλνουν την Ελλάδα ότι πνίγει ανθρώπους και άλλα τέτοια, δείχνει ότι ετοιμάζονται για κάτι. Αυτό το κάτι ίσως να μην το έχουν αποφασίσει ακόμα. Ίσως να μην το έχουν αποφασίσει. Αυτό το κάτι μπορεί να είναι μια πολεμική επέμβαση σε ελληνικό έδαφος, αλλά αυτό το κάτι μπορεί να είναι και μια γενικότερη
τοποθέτηση των Τούρκων απέναντι στη Δύση. Εάν έχουμε ένα τέτοιο σχέδιο από την πλευρά του Ερντογάν, γιατί αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή, τότε η Ελλάδα είναι ένα μικρό υποσύνολο της όλης κατάστασης. Γιατί η Δύση δεν θα αντιμετωπίσει μια Τουρκία η οποία επιτίθεται στην Ελλάδα όντας μέσα στο ΝΑΤΟ. Η Δύση θα αντιμετωπίσει μια επίθεση από την Τουρκία στην Ελλάδα, ενώ η Τουρκία είναι με το ένα πόδι έξω από το ΝΑΤΟ. Και οι συναντήσεις με το Ουσμπεκιστάν και οι συναντήσεις εκεί με τις χώρες της συνθήκης της Σανγκάης, το γεγονός ότι οι Γερμανοί είναι έξαλλοι, οι Γερμανοί ήταν έξαλλοι αυτή την εβδομάδα από τις κινήσεις Ερντογάν, δείχνουν μια Τουρκία η οποία θέλει να είναι και στη Δύση και στην Ανατολή. Ο Ερντογάν το λέει ανοιχτά αυτό. Έχουμε πλέον μια χώρα η οποία αμφιταλαντεύεται. Αυτή η χώρα η οποία αμφιταλαντεύεται τυχαίνει να είναι και ο χειρότερος γείτονάς μας. Έχω την αίσθηση ότι έχουν ανοίξει όλη τη βεντάλια, όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά και η Τουρκία όταν και αν κάποια στιγμή αποφασίσει να κάνει οποιαδήποτε πολεμική κίνηση στο Αιγαίο, δεν θα βρει απέναντι την Ελλάδα, θα βρει απέναντι ολόκληρη τη Δύση. Έχει ταυτιστεί με τον Πούτιν. Αυτό τώρα για μας ουσιαστικά σημαίνει μια σπίδα από το δυτικό κόσμο, την οποία δεν την είχαμε μέχρι τώρα. Το ΝΑΤΟ μέχρι τώρα στις ελληνοτουρκικές κρίσεις έλεγε «Παιδιά, καθίστε να τα βρείτε». Τώρα έχουμε κομμάτια της Δύσης τα οποία δεν λένε «Παιδιά, καθίστε να τα βρείτε». Λένε «Μα τι κάνουν οι Τούρκοι». Είδαμε την επιστολή Μπορέλ στον Τούρκο Πρόεδρο. Είδαμε τους Γερμανούς να αλλάζουν σιγά σιγά σελίδα. Βλέπουμε τους Αμερικάνους να στηρίζουν πάρα πολύ τη βάση στην Αλεξανδρούπολη και να μην δίνουν όπλα στον Τούρκο. Προφανώς δεν του έχουν εμπιστοσύνη. Ίσως ο άνθρωπος να είναι αποφασισμένος, γιατί και ο Ερντογάν είναι σιγά σιγά στο κλείσιμο της καριέρας του. Δεν έχει πολλά χρόνια μπροστά του ακόμη. Ίσως λοιπόν να αποφασίσει σιγά σιγά να κάνει κάποιες κινήσεις. Τώρα, μπορεί να είναι και μια προεκλογική διαδικασία στο εσωτερικό της χώρας. Μπορεί να είναι όμως και μια διεθνοποιημένη προεκλογική εκστρατεία στο εσωτερικό της Τουρκίας, αλλά ταυτόχρονα και μια άλλη αλλαγή πολιτικής χώρας. Έχουμε δει τέτοια πράγματα. Είδαμε, ξέρω εγώ, στην Αίγυπτο κάποια στιγμή επί Νάσερ, η Αίγυπτος να αλλάζει στρατόπεδο. Το έχουμε δει, έχει συμβεί. Οι Αμερικάνοι κατά καιρούς έχουν χάσει χώρες. Έχουν συμβεί πολλά πράγματα στην πορεία της ιστορίας. Τώρα φαίνεται ότι ο Ερντογάν είναι ένας τέτοιος αναθεωρητής, ο οποίος συμβαδίζει μαζί με τον Πούτιν. Ο Πούτιν όμως χάνει τον πόλεμο. Οι ρωσικές δυνάμεις δεν τα κατάφεραν καθόλου καλά στην Ουκρανία, έχουν τεράστιες απώλειες. Η Ουκρανία έχει διαλυθεί, έχει τρομερές απώλειες. Αλλά όμως έχουν όχι μόνο ανασχέσει την πορεία των Ρώσων, αλλά κάνουν και αντεπιθέσεις και ανακαταλαμβάνουν εδάφη. Μπροστά σε αυτόν τον κίνδυνο έκανε επιστράτευση 300.000 ανδρών. Αυτό δεν ξέρω πόσο εύκολα θα περάσει το εσωτερικό της Τουρκίας, της Ρωσίας. Δεν φαίνεται. Δηλαδή μπορεί πάντως, να έχουν εξελίξεις και από εκεί είναι η επιστράτευση, είναι ένα πολύ βαρύ μέτρο. Έτσι. Πάρα πολύ βαρύ μέτρο. Θα δούμε αν θα περάσει του Πούτιν αυτή η πολιτική ή όχι, αλλά δεν πάει καλά ο πόλεμος για τους Ρώσους. Σίγουρα δεν πάει καλά για τους Ουκρανούς. Οι άνθρωποι έχουν χάσει τη χώρα τους, έχουν απώλειες ζώων, έχουν απώλειες εδαφών. Αλλά ο Ρώσος, ο οποίος είναι ο επιτιθέμενος, δεν τα υπολόγισε καλά. Τα έχει βρει πολύ σκούρα. Βέβαια, από την άλλη, είναι σίγουρο ότι οι Ουκρανοί εφοδιάζονται διαρκώς βέβαια από τη Δύση και σε όπλα και σε εξοπλισμό και σε υλικά. Θα δούμε πού θα φτάσει το πράγμα, αλλά είναι ένας κόσμος περίεργος, ανήσυχος. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ρεύμα, να πούμε δύο λόγια. Είχαμε και τις ανακοινώσεις σήμερα από τον Υπουργό. Πριν από μία ώρα περίπου, ένας μπακάλης με πήρε τηλέφωνο και μου λέει: «Έχω πλημμυστεί». Λέω: «Τι έπαθες?» 3.500 ευρώ ρεύμα. Μου λέει: «Δεν μπορώ να τα πληρώσω αυτά τα λεφτά. Δεν έχω τέτοιους ζήρους. Είναι αδύνατο». Για ποιο χρονικό διάστημα, ο τελευταίος λογαριασμός δηλαδή που έλαβε? Ο λογαριασμός, ναι, αυτός παίρνει μηνιαίο κάθε μήνα λογαριασμό, καθαριστικό λογαριασμό κάθε μήνα. Δεν είναι όπως τα ρολόγια τα έναντι και όλα αυτά. Του ήρθε λοιπόν για τον Αύγουστο,
ένα ποσό υπέρογο. Ο λογαριασμός των 3.500 χωρίς την επιδότηση ήταν λίγο πάνω από 5.000. 3.500 για το μήνα Αύγουστο. Το λογαριασμό αυτό χωρίς την επιδότηση, το μαγαζί θα είχε κλείσει ήδη. Δεν το συζητάμε. Όμως και τα 3.500 που καλείται να πληρώσει, ουσιαστικά τον πάνε στο λουκέτο ακόμα πιο κοντά. Οι επιδοτήσεις που δίνει η πολιτεία είναι σωτήριες. Διότι εάν δεν υπήρχε η επιδότηση, αυτά τα νούμερα που καλούμαστε να πληρώσουμε δεν τα έχουμε. Δεν υπάρχουν αυτά τα λεφτά. Έρχεται η επιδότηση και κούτσα κούτσα κάτι γίνεται. Αλλά όμως αυτό το κούτσα κούτσα πάει πολύ καιρό τώρα και εξακολουθούν οι τιμές να είναι απαγορευτικά τρελές. Δεν νομίζω ότι θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε έτσι. Καλές οι επιδοτήσεις, καλή η πολιτική των επιδοτήσεων, αλλά κάτι πρέπει να γίνει. Και αν η Ευρώπη δεν μπορεί να λύσει θέματα, θα πρέπει να τα λύσουμε μόνοι μας από ένα σημείο και μετά. Βεβαίως να ακολουθήσουμε την Ευρώπη, συμφωνούμε απόλυτα, αλλά δεν γίνεται, πρέπει να παρέμβει από ένα σημείο και μετά η πολιτεία. Έπρεπε να παράγουμε ρεύμα σε μεγάλες ποσότητες δικό μας, βρώμικο, ξεβρώμικο, με λιγνίτη ή οτιδήποτε άλλο, να πάμε και να τους πούμε, παιδιά, δεν γίνεται. Θα κλείσουν μαγαζιά. Τα καταστήματα αυτά τα οποία καλούνται να πληρώσουν. Προχθές ένα ζαχαροπλαστείο μου έλεγε 5.000 πρέπει να πληρώσω ρεύμα. Έχουν ψυγεία αυτοί, έχουν μοντέρια, έχουν φούρνους. Εκεί γίνεται. Ένα απλό ζαχαροπλαστείο. 5.000 ευρώ. Που λέει, ξέρεις πόσες πάστες πρέπει να δώσω για να βγάλω το ρεύμα. Πού να πληρώσω και τον υπάλληλο και πού να μείνουν λεφτά να ζήσει και η οικογένεια. Και πώς θα την πουλήσει την πάστα. Αν δεν ανεβάσει το προϊόν για να μπορέσει να πληρώσει τα έξοδά του. Πόσο να τα ανεβάσει, και αν τα ανεβάσει, μετά θα πουλήσει. Εάν πάει η πάστα 15 ευρώ, όχι πάστα δεν θα φάμε, αλλά τα καταστήματα αντιμετωπίζουν και αυτό. Τα μπακάλικα έχουν πολύ πολύ μεγάλο θέμα με την κατανάλωση. Έχει πέσει η κατανάλωση απίστευτα. Διότι όταν ο άλλο του έρχεται το ρεύμα 500 και 600, θα πάρει και λιγότερα όσπρια που λέει ο λόγος, που είναι σχετικά φθηνό προϊόν. Θα πάρει λιγότερο κρέας, δεν θα πάρει παπούτσια, θα μείνει με το ίδιο παντελόνι. Αυτό έχει αρχίσει και πλήττει τρομερά την οικονομία. Αλλά εμένα δεν με φόβησε κυρίως αυτό. Με φόβησε μια έκθεση που έδωσε η Τράπεζα της Ελλάδος και η οποία δίνει για το πρώτο επτάμηνο του τρέχοντος έτους πάνω από 9 δις έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών. Αυτό σημαίνει ότι η χώρα εξακολουθεί να είναι πολύ ελλειμματική. Πολύ όμως. Είχαμε 2,5% αύξηση σε αυτό. Κάποια στιγμή λοιπόν στη χώρα μας πρέπει να καθίσουμε να σκεφτούμε τι παράγουμε και τι τρώμε. Και δεν γίνεται να παράγουμε λίγα, να τρώμε πολλά και να τα αγοράζουμε αυτά που τρώμε με δανεικά. Υπάρχουν δύο στοιχεία τα οποία κάποια στιγμή η Ελλάδα πρέπει να τα αντιμετωπίσει. Το ένα είναι το πόσο ελλειμματικοί είμαστε και το άλλο πόσο δεν γεννάμε και λίγοι είμαστε. Όσο οι πολιτικές ηγεσίες δεν ανοίγουν αυτά τα θέματα, η Ελλάδα θα είναι σε αρνητικό πρόσημο. Θα συνεχίσει τον κατήφορο. Δεν γίνεται. Συμφωνώ. Μάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό απόγευμα. Καλή συνέχεια. Πάμε εμείς, κυρίες και κύριοι, τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε μαζί μας, μη φύγετε. Έχουμε πολλά ακόμη να δούμε με τους καλεσμένους της σημερινής μας εκπομπής. Εδώ λοιπόν και πάλι μαζί σας, κυρίες και κύριοι, και πάμε σε αυτό το σημείο να υποδεχθούμε στη σημερινή μας εκπομπή τον πρώτο μας καλεσμένο, τον κύριο Θανάση Νταβουρένο, ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων στη Λάρισα. Κύριε Νταβούρα, καλό σας απόγευμα. Καλό σας απόγευμα. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε λοιπόν στον απόϊχο αυτής της πολύ μεγάλης επιτυχίας για την ελληνική μας αστυνομία. Τον εντοπισμό αυτής της τεράστιας καλλιέργειας με δέντρα κάναβης. Ήταν μια ευρεία αστυνομική επιχείρηση. Χρειάστηκαν δεκάδες αστυνομικοί και όχι μόνο να εργαστούν γύρω από αυτό και φυσικά
Δεν ήταν μόνο αυτές οι μέρες που έγιναν αντιληπτές στο ευρύ κοινό ενώ της επιχείρησης, είχαν προηγηθεί πολλά άλλα για να φτάσετε στην εξιχνίαση. Με σεβασμό προς τον κόπο των συναδέλφων μου, θα αναφερθώ στην όλη επιχείρηση, η οποία ήταν εξωπραγματική, όχι μόνο για τα δεδομένα της επαρχίας της Λάρισας, ναι, αλλά ακόμα και για τα δεδομένα μεγάλων υπηρεσιών δίωξης ναρκωτικών. Mm-hmm. Να πούμε ότι ενεπλάκησαν πολλές υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας, πολλές ημέρες παρακολούθησης, πολλές ημέρες αφού ήρθε η πληροφορία να ψάχνουν στο βουνό, 4 μερόνυχτα στο βουνό για να κάνουν την επιχείρηση να συλλάβουν άτομα, η μεγάλη επιτυχία είναι ότι υπήρχε και σύλληψη, mm-hmm, να εκχερσώσουν τα δέντρα, να βγάλουν τα πιστήρια, να τα φορτώσουν στο ειδικό δίκτυο, έγινε με ελικόπτερο η μετακόμιση. Για να σας δώσω ένα μέγεθος, κατά μαρτυρία των πιλότων της πυροσβεστικής υπηρεσίας, τα καύσιμα του ελικοπτέρου για τη μεταφορά των δενδρυλίων κόστησαν πάνω από σχεδόν από 60.000 ευρώ. Μάλιστα. Μόνο αυτό για να καταλάβετε το μέγεθος. Οι συνάδελφοι ήθελαν να περπατήσουν 2,5 και πλέον ώρες για να φτάσουν στο σημείο της φυτείας, εκεί να δουλέψουν πάνω από 10 ώρες και ξανά 2,5 με 3 ώρες κατάκοπη να γυρίσουν μέσα από κακοτράχανα μονοπάτια. Η μεγάλη επιτυχία είναι ότι δεν είχαμε κάποιο τραυματισμό συναδέλφου, όλα κίνησαν κανονικά. Για να φτάσουμε σε αυτό το βιντεάκι που έδειξε η συνέντευξη τύπου, mm-hmm, ματώσαν κάποιοι στην κυριολεξία. Έτσι. Δηλαδή, εμείς είδαμε, τους έβλεπα που ερχόταν οι συνάδελφοι. Ναι. Ως δημοσιογράφοι. Τους έβλεπα που ερχόταν οι συνάδελφοι. Και όλοι οι πολίτες, τους οποίους ενημερώνουμε, είδαμε ένα πολύ μικρό απόσπασμα των όσων έζησαν, των όσων βίωσαν αυτό το χρονικό διάστημα οι αστυνομικοί. Καταλάβαμε, ήταν χαρακτηριστικές οι εικόνες, πώς εκριζώνατε τα δέντρα, η μεταφορά πώς γινόταν, όταν αυτά γινόντουσαν στίβες, πραγματικά είναι μια τεράστια ποσότητα. Αλλά αυτό είναι τώρα, στίβα, εκεί, στίβα στη φυτεία, φόρτωμα στο δίχτυ, ξεφόρτωμα από το δίχτυ, φόρτωμα στο φορτηγό, ξεφόρτωμα από το φορτηγό. Να κοιτάξουμε και λίγο το νομοθετικό πλαίσιο, να υπήρχε ένας τρόπος. Χάσαμε τη σύνδεση. Να προσπαθήσουμε λίγο να επικοινωνήσουμε και πάλι με τον κύριο Νταβούρα, γιατί πραγματικά έτσι είναι σημαντικά για όλους μας. Όσο μας περιγράφει. Τώρα με ακούτε? Ναι, νομίζω τον ακούμε. Ωραία. Τώρα με ακούτε? Σας ακούμε. Ωραία. Και κάτι ακόμα. Εκχερσώσαν 40 στρέμματα παρθένου δάσους. Ένας άνθρωπος δεν πήρε είδηση τίποτα. Άλλες υπηρεσίες δεν υπάρχουν. Αυτά είναι κάποιοι προβληματισμοί, οι οποίοι πιστεύω είναι εύλογοι. Λέτε άλλες υπηρεσίες, άλλοι ξέρετε άνθρωποι... Ξέρετε πόσα λησοφρία να... Που να μπορούσαν είχαν ναι, να... Που ναι, να... Πόσα λησ... Ναι. Να έχουν αντιληφθεί ναι, ναι, του τι συμβαίνει δίπλα τους. Ναι, αυτό δεν λέτε. Ναι. Ναι, και άλλες υπηρεσίες. Δεν ελέγχονται τα δάση μας από πουθενά. Ξέρετε πόσα λισοπρίο να δούλευαν για να ξυλωθούν 40 στρέμματα παρθένου δάσους? Δεν μπορώ να το καταλάβω. Τις ίδιες ενέργειες. Και να δούμε λίγο και την διάταξη. Να δούμε. Ναι. Να δούμε. Αυτό το πράγμα για να στηθεί εκεί, με συγχωρείτε, αλλά δεν στείνεται σε μία εβδομάδα και σε 10 μέρες. Είναι μήνες δουλειά. Μήνες ή και χρόνια. Και δυστυχώς, μήνες θα έλεγα. Μήνες. Χρόνια όχι. Mm. Μήνες ναι. Mm-hmm. Και δυστυχώς υπάρχουν διάσπαρτες τέτοιες φυτείες. Δεν είναι η μόνη φυτεία. Πριν 1,5 μήνα είχαμε πάλι μεγάλη επιτύχεια. 2.000 δέντρα. Πάλι με σύλληψη.
μέσα σε 1,5 μήνα πάνω από 7.000 δέντρα φυτίες δίωξης ναρκωτικών λάρες με 3 συλληφθέντες. Είναι μεγάλες επιτυχίες αυτές. Και για να μιλήσουμε και τη γλώσσα των αριθμών και τα λοιπά, η τελευταία φυτία αποφέρει τζίρο από 30-40 εκατομμύρια ευρώ. Αρέστης ποιότητας ο προϊόν. Δεν είναι δηλαδή κάτι το απλό. Είναι κάτι που στείνεται δύσκολα. Υπάρχουν, μεταφέρονται από την Αλβανία κάποιοι άνθρωποι που κάνουν αυτή τη δουλειά. Κατασκευάζουν φυτίες και είναι φύλακες φυτιών. Με μεγάλη αμοιβή. Ως εξειδικευμένοι, δηλαδή ως, είναι... ως ειδικά βεβαίως, συνεργεία, κύριε κομμάτων... Νταβούρα, λέτε, έρχονται από την Αλβανία, ναι, μεταφέρονται, στείνουν τις καλλιέργειες. Να τολμήσουμε να το πούμε έτσι. Ναι. Να τολμήσουμε να το πούμε. Μάλιστα. Τώρα, αυτό ήταν σαφέστατη η αιχμή που αφήσατε, αλλά ένα σχόλιο σας ήθελα για τις άλλες υπηρεσίες. Δεν θέλουν να ανακατευτούν, πραγματικά δεν ελέγχουν τίποτα. Όχι, 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 όχι. Δεν έχουν τα μέσα οι άνθρωποι. Δεν έχουν τα, δεν έχουν τα μέσα οι άνθρωποι. Δεν έχουν τα μέσα. Δεν έχουν τα μέσα. Ποιος είπε ότι... Δεν θέλουν να ανακατευθούν. Ποιος είπε ότι άμα βρουν οι άνθρωποι κάτι δεν θα μας εντοπίσουν. Δεν μπορούν να ελέγξουν. Δεν έχουν τα μέσα να υποπτεύσουν. Βεβαίως. Επομένως, στο ερώτημα που εσείς θέσατε, αν κάποιος άλλος θα αντιλήφθηκε. Καμία μορφή, για άλλες υπηρεσίες. Η οικολογική συνείδηση είναι καλή να τη λέμε, αλλά τι μέσα έχουν αυτοί οι άνθρωποι για να υποπτεύσουν τον εθνικό δρυμό του Ολύμπου. Ναι. Επομένως, κύριε Νταβούρα, στο ερώτημα που εσείς θέσατε... Όχι, να μην πηγαίνουμε κατευθείαν σε μορφές. Δεν είναι μορφή για κάποιους υπαλλήλους, για όνομα του Θεού. Ακούστε με λίγο τότε. Είναι ότι το κράτος έχει αδυναμίες. Στο ερώτημα, λέω, που εσείς θέσατε, γιατί κάποιος άλλος, κάποιες άλλες υπηρεσίες δεν το αντιλήφθηκαν, η απάντηση είναι αυτή, τη δίνετε εσείς, ότι δεν έχουν προσωπικό για να κάνουν τους ελέγχους. Άρα δεν μπορούσαν να ελέγξουν. Προσωπικό και μέσα. Και μέσα. Και μέσα. Άρα δεν το γνώριζαν. Δεν μπορούσαν να το δουν. Δεν μπορούσαν να το διαπιστώσουν. Και μέσα. Ούτε εμείς έχουμε μέσα ακόμα. Mm-hmm. Ούτε εμείς έχουμε μέσα ακόμα. Με ιδιωτικά ντρόουν κάνουμε τη δουλειά μας. Με φιλότιμο. Από την τσέπη μας. Μάλιστα. Τι νομίζετε, σηκώθηκε κανένα ντρόν της αστυνομίας και την βρήκε την πιτία μετά από πληροφορίες που είχαμε και μετά από την, από την κίνηση που κάναμε μέσα στο δάσος. Αυτά μόνο στις ταινίες. Με υδρότα και αίμα ματώσαν οι συνάδελφοι της δίωξης. 18 άτομα έχει η δίωξη ναρκωτικών λάρισης. 18 άτομα με μέσο όρο ηλικίας 45 χρονών. Ιδιωτικό ντρόουν. Την ίδια λοιπόν, στιγμή είναι ο ιδρυτή. Ιδιωτικό ντρόουν, ναι, σηκώσατε. Ναι, ιδιωτικό ντρόουν, ναι. Από συνάδελφο, από φίλο. Ναι, ιδιωτικό σηκώσαμε. Δεν έχουμε ντρόουν. Γιατί το, μη μας φαίνονται, όλα ιδιωτικά είναι. Κι άλλοι από την τσέπη μας. Όλα ιδιωτικά είναι. Άλιστα. Και βέβαια το μεγαλύτερο ιδιωτικό αγαθό που έχουμε είναι το φιλότιμό μας, έτσι. Το αστέρευτο φιλότιμό μας. Μάλιστα. Οπότε, πήρατε λοιπόν, κύριε Νταβούρα, οι αστυνομικοί πήραν τα εύσημα από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Τα πολλά συγχαρητήρια για αυτή τη μεγάλη υπόθεση που εξιχνίασαν. Αλλά φαντάζομαι ότι πέρα από τα εύσημα, πέρα από τα συγχαρητήρια, περιμένετε και άλλα, για να μπορείτε πιο εύκολα να κάνετε την δουλειά σας. Τι να τα κάνουμε με τα εύσημα. Σήμερα έγινε, χθες έγινε το Συμβούλιο Μεταθέσεων, 0 θέσεις για όλη την επαρχία. Καμία μετάθεση σε όλη την Ελλάδα. Πότε θα έρθουν οι καινούργοι συνάδελφοι. Σας είπα, το ηλικιακό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημά μας. 45 χρονών οι συνάδελφοι της δίωξης ναρκωτικών μέσω όρου ηλικίας. Το καταλαβαίνουμε αυτό. 18 άτομα παλεύουν με μεράκι. Γιατί και αν δεν έχεις μεράκι, να ξεχάσεις το σπίτι σου και την προσωπική σου ζωή, δεν μπορείς να επιβιώσεις την υπηρεσία αυτή. 18 άτομα η δίωξη ναρκωτικών λοιπόν,
18 άτομα και το νεοσυσταθέν, και πολύ σωστά έγινε, και μπράβο, για μια ακόμα φορά η ελληνική αστυνομία μπροστά, για μια ακόμα φορά ο Έλληνας αστυνομικός μπροστά, το Γραφείο Ενδοοικογενειακής Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας. 18 το ένα, 18 το άλλο. Ως παράπονο το... 18 άτομα καταπολεμούν τα ναρκωτικά στο νομό Λάρισας. Mm-hmm. Αυτό να το γνωρίζουμε. Για να δείτε τι απόδοση έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Εγώ είμαι πολύ περήφανος για τη δουλειά που κάνουν οι συνάδελφοί μου. Πραγματικά το λέω με τα λόγου γνώσεως, είμαι πάρα πολύ περήφανος για αυτό που προσφέρουν οι 18 αυτοί οι άνθρωποι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Να μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Υπάρχει και αυτή η πλευρά της αστυνομίας. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Και αφήστε... Ναι, σας ακούω. Αν με ακούτε, κύριε Ταβούρα, μια τελευταία ερώτηση. Τι προβλέπει το πρωτόκολλο της αστυνομίας για την καταστροφή αυτών των μεγάλων ποσοτήτων που έχουν κατασχεθεί? Θα ξαναφορτωθούν αυτά και με και παρουσία εισαγγελέας θα οριστεί ένας χώρος και θα καταστραφούν. Εκτός χώρος, τώρα, μέσα στη χώρα. Σε... Στη χώρα μας, σε κάποιο προκαθορισμένο σημείο για την καταστροφή αυτών. Ναι, σε κάποιο προκαθορισμένο σημείο για την καταστροφή, ναι. Και κάτι τελευταίο. Θα ρηχθούν... Αυτή η υπόθεση στον Όλυμπο, η μεγάλη υπόθεση, συσχετίζεται με τη μεγάλη καλλιέργεια στο Πήλιο? Δεν νομίζω, όχι. Όχι, δεν έχει σχέση. Μάλιστα. Όχι, όχι. Όχι, γιατί έτσι κι αλλιώς ενδιάμεσα στην περιοχή της Αγιάς είχαμε κι εμείς μια ακόμα καλλιέργεια. Μάλιστα, μάλιστα. Υπάρχουν τέτοιες καλλιέργειες. Είναι αυτό που είπα. Υπάρχουν τέτοιες καλλιέργειες. Γι' αυτό καλό είναι να υπάρχει μια αλυσίδα στο κράτος. Θέλω να το ξαναπώ για να μην παρεξηγηθώ. Φαντάζεστε να ήταν εξοπλισμένη πολύ καλά η δασική υπηρεσία, το δασαρχείο? Δεν θα ήταν και πιο δύσκολο αυτό το πράγμα, αυτό το εγχείρημα που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Έτσι. Έτσι, τώρα έχουν μια ευκολία. Εμείς ζητάμε να υπάρχει ένα, δηλαδή η οικολογική συνείδηση. Βάλτε με το νου σας ότι για να κόψετε ένα δέντρο στην αυλή σας, για να χτίσετε, πρέπει να πάρετε 10 διαφορετικά χαρτιά. Σωστό. Εκεί εξεσώσαν 40 στρέμματα δάσου. Έτσι. Παρθένου. Σωστό, σωστό, σωστό. Απολύτως κατανοητό. Για να κάνουν. Γιατί δεν έχουν τα μέσα οι αρμόδιες υπηρεσίες, γιατί αν ήξεραν ότι θα περνάει ένα ντρόουν κάθε λίγο και λιγάκι σε ακαθόριστα χρονικά διαστήματα για να ελέγχει το δρυμό, θα φοβόταν. Τι ντρόουν, αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν προσωπικό να βγουν έξω. Έτσι. Και αυτοί που δημιούργησαν αυτή την καλλιέργεια λειτουργήσαν ανενόχλητοι. Έτσι. Δεν τους κατάλαβε κανείς εξαιτίας των ελλείψεων που λέτε. Ξηραντήριο, επάνω, ξηραντήριο. Αρδευτικό έργο ολόκληρο για να φέρουν τα νερά. Και πάνω απ' όλα εκχέρσωση 40 στρέμματα. Πώς με εικάζεται, τα χέρια, με λισοπρίωνα. Πώς εικάζεται ότι μπορεί να έχουν εργαστεί γύρω από αυτή την καλλιέργεια? Πόσα άτομα? Και πάνω από 10 άτομα. Mm. Και πάνω από 10 μπορεί να είναι. Mm-hmm. Αναλόγως. Και πάνω από 10 άτομα. Μάλιστα. Άλλος να την να τη στήσει, άλλος να καθαρίσει, άλλος να φυλάξει. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Νταβούρα. Τεράστια πάντως η επιτυχία και ευχαριστώ και εγώ που αναδεικνύεται αυτή την τεράστια επιτυχία και πιστεύω να έγινε κατανοητός υπό ποιες συνθήκες και με τι μέσα βγήκε αυτή η επιτυχία. Απολύτως κατανοητός γίνατε. Απολύτως κατανοητός. Και να ζητήσω και συγγνώμη, αλλά δεν ήταν η επικοινωνία μας καλή. Συγγνώμη κιόλας. Ελπίζω πολύ σύντομα να τα ξαναπούμε με καλύτερη επικοινωνία. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Πάντως σας αξίζουν όχι μόνο. Καλά. Συγχαρητήρια, πολλά συγχαρητήρια για αυτή την επιτυχία κάτω πολλά από όλες αυτές σε όλους τους συναδέλφους. Συνθήκες. Σε όλους τους συναδέλφους σας αναφέρομαι φυσικά. Σε όλους τους συναδέλφους. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη στο έργο σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εσείς να είστε καλά. Λοιπόν, και εμείς τώρα, κυρίες και κύριοι, πάμε και στο επόμενο θέμα. Πάμε να αλλάξουμε εντελώς κλίμα. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τον τουρισμό μας. Βαίνουμε σταδιακά προς το τέλος
της φετινής τουριστικής σεζόν. Και για να τα συζητήσουμε όλα αυτά, εδώ είναι μαζί μας ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Μαγνησίας και αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών, ο κύριος Κώστας Λεβέντης. Κύριε Λεβέντη, καλό απόγευμα και σε εσάς. Καλώς ήρθατε. Γεια σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Εσείς να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ, διότι οδεύουμε προς το τέλος της τουριστικής σεζόν. Έχει ολοκληρωθεί ή υπάρχουν ακόμη περιοχές στις οποίες βλέπουμε ότι υπάρχει κίνηση, επισκεψιμότητα? Τι εικόνα έχουμε? Ναι, δεν θέλουμε να το παραδεχτούμε ότι οδεύουμε προς το τέλος, γιατί ήδη έχουμε... Έχουμε κάποιες κρατήσεις, μιλάμε για την καλοκαιρινή περίοδο, οι οποίες σταματάνε περίπου στις αρχές Οκτωβρίου, 10, 12, 15. Μην ξεχνάμε ότι οι βασικές αγορές και αγορές οι οποίες προτιμούν τον πήλιο αυτή την περίοδο είναι σε εξέλιξη, όπως είναι η Ισραηλινή αγορά, όπως είναι η Γαλλική αγορά, όπως είναι η Πολωνία, οι οποίοι επισκέπτονται για την ιδιαιτερότητα που προσφέρει η περιοχή του Πηλίου και όχι μόνο και ευρύτερα της Θεσσαλίας στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Είναι η περίοδο όπου πράγματι, όπως είχαμε προβλέψει και επιθυμούσαμε, αν θα μπορούσε ο Σεπτέμβριος να καλύψει το μεγάλο κενό και τη μεγάλη ζημιά που έχουμε πάθει όταν δουλέψαμε τον Μάιο, δουλέψαμε τον Ιούνιο και ξεκινούσαμε και δουλεύαμε περίπου στις 20 Ιουνίου. Οι πληρότητες, θα επαναλάβω και τα έχουμε πει ξανά πάλι από το σταθμό σας, οι πληρότητες ήταν σε πολύ χαμηλά επίπεδα, 15-20% τον Μάιο, γύρω στο 30% τον Ιούνιο και μόλις στο 50% τον Ιούλιο. Άρα λοιπόν είχαμε πάρα πολλά κενά. Και θα τα καλύψει τώρα, λέτε, αυτά ο Σεπτέμβριος θα τα καλύψει, θα μπορέσει να τα καλύψει? Όχι. Όχι, δεν γίνεται. Δεν γίνεται αυτό, διότι πρέπει να λάβουμε και μια άλλη παράμετρο, ότι φέτος το κόστος ήταν αυξημένο κατά 30-40% με όλα αυτά τα οποία γίνονται. Ναι. Οπότε για άλλη μια φορά οι ξενοδόχοι, γιατί για αυτούς εγώ μιλάω, επομιστήκανε να φέρουν κόσμο, να κρατήσουν χαμηλές τιμές, γιατί δεν θα μπορούσαν να κάνουν και διαφορετικά, διότι οι τιμές είχαν συμφωνηθεί από το 2000. Ειδικά με τα γκρουπάκια και ειδικά με τους tour operator από το 2021, άρα δεν μπορούσαμε να αλλάξουμε και όλοι δεν μπορούσαμε. Δεν είναι σωστό να αλλάζει τις τιμές. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση ο ξενοδοχειακός κόσμος, τα ξενοδοχειακά καταλήματα, τα ξενοδοχεία μας, οι οικογενειακές επιχειρήσεις πήραν στην πλάτη τους να κινήσουν τη μηχανή του τουρισμού. Την κινήσαν και στην περιοχή μας. Βέβαια σε άλλες περιοχές, να μην... να λέμε και την, το πώς κινηθήκαν τα πράγματα, λέμε την αλήθεια. Δηλαδή σε άλλες περιοχές όπως είναι η Αθήνα, όπως είναι ορισμένα νησιά, όπως είναι η Κρήτη, λειτουργήσαν. Αλλά και εκεί αντιμετώπισαν αυτή την παράμετρο του υψηλού κόστους. Άρα λοιπόν, κατά συνέπεια, αν δεν υπήρχε αυτό το θέμα, αν δεν υπήρχε το τεράστιο πρόβλημα με το ενεργειακό κόστος, θα μπορούσαμε να μιλάμε για μία από τις καλύτερες χρονιές, έτσι δεν είναι? Θα μπορούσαμε να μιλάμε για μία χρονιά η οποία ήταν στα δεδομένα του 2019. Άλιστα. Θα μπορούσαμε χρονιά. Να μιλάμε. Αν είχαμε κίνηση το Μάιο και τον Ιούνιο. Mm-hmm. Αυτοί ήταν οι μήνες οι οποίες μας δημιουργήσαν μεγάλο πρόβλημα. Και δεν σας κρύβω προσωπικά, διότι διαχειριζόμαστε κάποια πράγματα η επιχείρηση, προσωπικά είχα πανικοβληθεί, διότι βλέπαμε ότι οι κρατήσεις για το καλοκαίρι αρχίζαν από τον 20 Ιουλίου. Βέβαια, ο Αύγουστος μας προσέφερε και τιμολογιακή πολιτική καλή και μεγάλη πληρότητα. Δηλαδή, ο Αύγουστος έκλεισε μέσω όρο με πληρότητα πάνω από 92-95% και ειδικά τα ξενοδοχεία τα οποία ήταν στις παραθαλάσσιες περιοχές είχαν πληρότητες πάρα πολύ μεγάλες. Ήταν δύσκολο να βρεις τον Αύγουστο στο δωμάτιο. Αλλά αυτό δεν λέει τίποτα. Μια επιχείρηση η οποία δουλεύει 12 μήνες το χρόνο δεν μπορεί να καλύψει τα έξοδα και με δεδομένα αυτά τα έξοδα που μας προκάλεσε η ενεργειακή κρίση, η κρίση του πολέμου που ήρθε, της
Και τι βλέπετε, κύριε Λεβέντη, τώρα για το χειμώνα που έρχεται? Εντάξει, θα κλείσει η τουριστική σεζόν, με τα θετικά, με τα αρνητικά, με τις αυξήσεις. Έχετε προσπαθήσει, έχετε παλέψει, ειδικά και οι οικογενειακές επιχειρήσεις, όπως επισημαίνετε, να καλύψετε τα έξοδα, να κάνετε κάποιες ρυθμίσεις. Το χειμώνα τι βλέπετε? Κοιτάξτε, το χειμώνα έχω μια αισιοδοξία, γιατί εμείς είμαστε αγαπημένος προορισμός στην Ελλάδα. Είμαστε στο κέντρο της Ελλάδος, δηλαδή οι δεξαμενές που είναι η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη είναι δίπλα μας και ευρύτερα η Βόρεια Ελλάδα. Θα έχουμε κάποια κίνηση. Ήδη έχουμε τις πρώτες προκρατήσεις για το τριήμερο του Αγίου, το τριήμερο του 28 Οκτωβρίου. Ήδη έχουν γίνει κρατήσεις για τα Χριστούγεννα, προκρατήσεις βέβαια, αλλά θα υλοποιηθούν, δεν το συζητάμε. Και θεωρώ ότι θα πάμε καλά περισσότερο με την ελληνική αγορά. Αυτή την περίοδο δουλεύουμε με Ισραηλινούς, αρκετούς, οι οποίοι αγαπούν την Θεσσαλία, και δεν είναι μόνο το Πύλιο, είναι από τους επισκέπτες που περιφέρονται για να γνωρίσουν, μετακινούνται συνέχεια. Ναι. Έχουμε γκρουπάκια τα οποία ασχολούνται με εναλλακτικές εκδρομές, και τώρα τελευταία έχουμε και γκρουπ τα οποία μας συνδέουν και με την Ήπειρο. Αυτό δείχνει ότι η κεντρική Ελλάδα, δηλαδή η Θεσσαλία και η Ήπειρος, έχουν ένα μέλλον σε αυτές τις δραστηριότητες, και δεν είναι χαρακτηριστικό αυτής της χρονιάς, είναι χαρακτηριστικό τα τελευταία 5-6 χρόνια. Ναι, είναι μια δουλειά που έχει γίνει συστηματικά τα τελευταία χρόνια για να φτάσουμε σήμερα εδώ. Και επίσης, μην ξεχνάτε ότι προερχόμαστε από ένα 2020 και 2021 με τα γνωστά προβλήματα του COVID, τα οποία δεν έχουμε πάρει ανάσα. Και επίσης να πω, που είναι πολύ βασικό αυτό, δεν έχει προσεγγιστεί το πρόβλημα στις οικογενειακές αυτές επιχειρήσεις, στις μικρές επιχειρήσεις, από πλευράς στήριξης. Τώρα τελευταία έχει ακουστεί ότι ναι, και επιχειρήσεις θα βοηθηθούν. Έχει ακουστεί όμως, εντάξει, δεν έχει γίνει ακόμα κάτι. Ναι. Θα επιδοτηθούν στο ρεύμα πολλές επιχειρήσεις, και στην πόλη του Βόλου μέσα, αλλά και πιο πάνω εδώ στο Πύλιο, στο ευρύτερο προεδρικό συγκρότημα του Βόλου, έχουν συνδέσεις με αέριο. Το αέριο έχει ξεφύγει, και αυτό το οποίο ακούμε και ακούτε εσείς και μας το μεταφέρετε μέσα από τις οθόνες, είναι τρελό. Δηλαδή δεν μπορεί να μας προτρύνουν να πάμε σε φθηνή ενέργεια, να κάνουμε ολόκληρες εγκαταστάσεις, και δεν είναι αλέρετουρ διακόπτης να πατάς ένα κουμπάκι και να το γυρνάς στο αέριο και να πετάς ένα άλλο κουμπάκι και να το γυρνάς στο πετρέλαιο. Αυτό βέβαια δεν αφορά μόνο τις επιχειρήσεις, αφορά και το κοινό, αφορά και τους καταναλωτές, όλους τους καταναλωτές. Άρα λοιπόν αυτά είναι τα προβλήματα τα οποία προφανώς να μας δημιουργήσουν ένα μεγάλο πρόβλημα. Ο ξενοδόχος όμως θα βρει τον τρόπο να σταθεί, και το λέω αυτό, θα βρει τον τρόπο πώς. Όταν όλη η οικογένεια λάβει μέρος στην διαχείριση και στην εξυπηρέτηση των πελατών. Και όταν λέω όλη η οικογένεια, το εννοώ αυτό. Άλιστα. Άρα λοιπόν τα κοστολόγια φαινομενικά κατεβαίνουν, τα δικά μας. Απ' την άλλη μεριά, η οικογένειά μας δουλεύει τζάμπα. Το λέω έτσι χαρακτηριστικά για να γίνει κατανοητό. Έτσι. Και απ' την άλλη τη μεριά ακόμα έχουμε και την νόμιμη παρανομία της διαχείρισης της οικονομίας διεμοιρασμού, γνωστή σε όλους τύπου R&B, όπου ανεβοκατεβάζει τιμές, ανεβοκατεβάζει παράνομα μέσα σε εισαγωγικά την εκμετάλλευση διαμερισμάτων, σπιτιών, τα πάντα με τιμές όπως έρθουν. Με αποτέλεσμα ο κόσμος, και καλά κάνει, να έχει, αν θέλετε, μια προτίμηση στο φθηνό, αλλά σε καμία περίπτωση όμως οι υπηρεσίες που προσφέρουν τα ξενοδοχεία δεν συγκρίνονται με τα αυτοκίνητα. Αυτό νομίζω το γνωρίζουν οι πάντες τώρα. Δεν χρειάζεται καθόλου. Γίνεται κατανοητό αυτό. Να το αναλύσουμε. Μάλιστα. Δύσκολα λοιπόν μπροστά σας, αλλά θέλω λίγο έτσι να κρατήσουμε και να κλείσουμε με αυτό το θετικό, το αισιόδοξο που μας λέτε, το ενδιαφέρον που συνεχίζει να υπάρχει. Όχι μόνο να το κρατήσουμε, μας κρατάει όρθιους και εμάς, μας δίνει δύναμη να προχωράμε,
μας δίνει η δύναμη να ελπίζουμε και η αισιοδοξία πάντοτε είναι το θετικό βήμα για το επόμενο βήμα. Έτσι, ακριβώς. Το όπλο για να συνεχίζουμε. Ακριβώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, να κύριε Λεβέντη. Να είστε καλά κι εσείς. Λοιπόν, πάμε τώρα να συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι, καθώς σήμερα, 21 Σεπτεμβρίου, είναι η Παγκόσμια ημέρα ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης για την ύπουλη νόσο που ακούει στο όνομα Αλτσχάιμερ. Και έχουμε κοντά μας για να μας μιλήσει για αυτή τη μέρα, γιατί πολλές είναι οι δράσεις που ξεκίνησαν από σήμερα κιόλας, με ένα περίπατο μνήμης μάλιστα στο Βόλο και όχι μόνο. Να καλωσορίσουμε λοιπόν για να συζητήσουμε αυτά την κυρία Καλλιόπη Κουφογιάννη. Είναι ψυχολόγος της μονάδας Αλτσχάιμερ στο Βόλο. Καλό σας απόγευμα, κυρία Κουφογιάννη. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα και σας ευχαριστούμε πολύ για την φιλοξενία και το χρόνο και το χώρο που μας δίνετε. Να είστε καλά. Εσείς από την πλευρά της μονάδας, από την πλευρά της εταιρείας, συχνά πυκνά δίνετε έτσι το παρόν στη δημοσιότητα και θυμίζετε σε όλους ότι το Αλτσχάιμερ είναι μια ύπουλη νόσος και γι' αυτό χρειάζεται να δίνουμε την προσοχή που πρέπει, έτσι, και να κάνουμε όσα πρέπει, να μην το ξεχνάμε, να μην νομίζουμε ότι δεν θα χτυπήσει εμάς. Τώρα όμως, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα, έχουν πυκνώσει οι δράσεις που έχετε ετοιμάσει και έχετε προγραμματίσει. Είναι αρκετές δράσεις στα πλαίσια της Παγκόσμιας Μέρας, όπως πολύ σωστά είπατε, κυρίως για να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο, αλλά και για να τον ενημερώσουμε σωστά, αξιόπιστα, και να δώσουμε και ένα θετικό μήνυμα ότι ναι, μπορεί να υπάρχουν δυσκολίες όταν κανείς διαγνώσεται με νόσο Αλτσχάιμερ, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλοί τρόποι κανείς να το αντιμετωπίσει, να παρέμβει και να πορευτεί με ασφάλεια σε όλο αυτό το δύσκολο δρόμο. Υπάρχουν δράσεις, όπως πολύ σωστά είπατε, οι οποίες ξεκινούν σήμερα. Κάναμε τον συμβολικό περίπατο μνήμης. Το Σάββατο έχουμε ένα βιωματικό σεμινάριο που αφορά τους φροντιστές. Μέσα από διάφορες ασκήσεις και μέσα από τη δική μου παρουσία θα πάρουμε πληροφορίες έτσι ώστε να ενδυναμωθούν συναισθηματικά και να φροντιστούν οι ίδιοι, γιατί είναι δύσκολο αυτό που καλούνται να φέρουν εις πέρας. Την Δευτέρα, στον χώρο της μονάδας, έχουμε την αφήγηση ενός παραμυθιού και βραβεύσεις για όλους αυτούς που μας στηρίζουν στα χρόνια αυτά που δουλεύουμε και προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας. Και την Τετάρτη 28 υπάρχει ένα θεατρικό έργο, όπου θα γίνει το διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος της Αγίας Εκατερίνης στο κινηματοθέατρο Αχίλιο. Είναι ευπρόσδεκτοι όλοι να έρθουν να συμμετάσχουν και εμείς στη διάθεσή τους για να τους ενημερώσουμε και να τους παρέχουμε ό,τι ακριβώς χρειάζεται. Θα ήθελα να επισημάνουμε για άλλη μια φορά, το λέτε διαρκώς, ότι το Αλτσχάιμερ δεν είναι πλέον μια νόσος που χτυπά άτομα τρίτης ηλικίας. Έτσι δεν είναι. Ταλαιπωρεί πια μικρότερες ηλικιακά κατηγορίες. Και θα ήθελα για άλλη μια φορά να υπενθυμίσουμε ποια είναι αυτά τα πρώτα σημάδια που πρέπει να μας κάνουν όλους, όσοι ενδεχομένως έρθουμε αντιμέτωποι με αυτή την νόσο, να αφυπνιστούμε και να απευθυνθούμε σε ειδικούς για να επιβεβαιώσουμε. Κινδυνεύουμε από αυτό, είναι κάτι άλλο, ποια είναι τα πρώτα σημάδια? Συνήθως είναι δυσκολίες στη μνήμη, στην πρόσφατη μνήμη. Το άτομο δεν μπορεί να θυμηθεί πρόσφατα γεγονότα. Όμως ένα σύμπτωμα, όπως είναι δυσκολία στη μνήμη, δεν αρκεί κανείς για να ανησυχεί. Θα πρέπει να υπάρχουν και άλλα συμπτώματα, όπως δυσκολίες στην κρίση, δυσκολίες στον προσανατολισμό, δυσκολίες στο λόγο. Οπότε είναι καλό να παραμείνουμε ψύχρεμοι και αν κάποιος μόνο ξεχνάει, να μην σκεφτεί άμεσα το Αλτσχάιμερ, αλλά να δώσει λίγο χρόνο στον εαυτό του και να επικοινωνήσει με έναν ειδικό για να το διερευνήσει με μεγαλύτερη ασφάλεια. Το πρώτο δηλαδή είναι όταν ξεχνάμε γεγονότα που έχουν γίνει πρόσφατα, λέτε. Ακριβώς. Αυτό μπορεί να σημαίνει κάτι, μπορεί όμως και να μην σημαίνει. Απευθυνόμαστε ωστόσο σε αυτή την περίπτωση στον ειδικό ή μπορεί να το κάνουμε και άσκοπα? Στα πλαίσια της πρόληψης, εγώ προτείνω γενικά κανείς να έρχεται σε επαφή με έναν ειδικό. Τα τηλέφωνα τα δικά μας είναι διαθέσιμα. Ως χώρος είμαστε εκεί έτσι ώστε να λύνουμε απορίες και να βοηθάμε τον κόσμο έτσι να μπορεί να ξεκαθαρίζει κάποια πράγματα. Νομίζω ότι δεν είναι άσκοπο κανείς. Είναι προτιμότερο κανείς να προλαμβάνει παρά να θεραπεύει. Απλά χρειάζονται σε όλα τα πράγματα ψυχραιμία. Και ως προς το νεαρό της ηλικίας που αναφέρατε, όντως είναι μια πραγματικότητα για μας. Ο μέσος όρος των ανθρώπων που ζητούν βοήθεια και που διαγνώσκονται έχει μειωθεί.
Και πάλι όμως, εγώ θέλω να τονίσω το θετικό το κομμάτι, ότι υπάρχουν εξειδικευμένοι επαγγελματίες, υπάρχουν παρεμβάσεις, υπάρχουν υπηρεσίες που στοχεύουν και στον ίδιο τον ασθενή που νοσεί, αλλά και στο άτομο που το φροντίζει και στην ευρύτερη οικογένεια που τον πλαισιώνει. Υπάρχουν δράσεις, υπάρχουν υπηρεσίες και είναι σημαντικό ο κόσμος να ενημερώνεται έγκυρα και αξιόπιστα από τις δομές μας. Πού έχει κατέβει το όριο της ηλικίας, για τι ηλικίες πια μιλάμε? Κοιτάξτε, έχει θέσει το όριο βασικά. Το Αλτσχάιμερ εμφανίζεται από τα 60 και μετά. Ωστόσο, εμείς καταγράφουμε περιστατικά που μπορεί να εμφανίζουν τα πρώτα συμπτώματα στην ηλικία των 55 ετών. Έχει τύχει να καταγραφούν και περιστατικά στον ομό μαγνησίας στη μονάδα μας στην ηλικία των 40-42 ετών. Αυτά βέβαια είναι πολύ σπάνια περιστατικά και για να μην τα ακούει ο κόσμος και να τρομάζει. Mm-hmm. Είναι σημαντικό πάντα να επικοινωνεί και την απορία του και το άγχος του και τον προβληματισμό του προκειμένου να πάρει σαφείς και ασφαλείς απαντήσεις. Διότι αν το προλάβουμε, κυρία Κουφογιάννη, έγκαιρα, το διαπιστώσουμε έγκαιρα, η εξέλιξη της νόσου θα είναι διαφορετική? Θα είναι διαφορετική. Καθυστερεί η εξέλιξη της νόσου και βέβαια υπάρχει και ποιότητα και στη ζωή του ανθρώπου που νοσεί, αλλά και στην οικογένειά του. Γενικά, κανείς όταν παρεμβαίνει έγκαιρα και στοχευμένα μπορεί να κερδίσει πολλά πράγματα και μπορεί και να αναστείλει πολλά πράγματα. Δεν θα το σταματήσει, θα το καθυστερήσει. Είναι περισσότερο τώρα οι πολίτες που δέχεστε εσείς στη μονάδα με απορίες, έστω και με απορίες, δεν λέω μόνο στον τομέα της αντιμετώπισης, αλλά και όσων έτσι θέλουν να πληροφορηθούν, να μάθουν γι' αυτό. Τα αιτήματα είναι σταθερά, δηλαδή αυξάνονται με τα χρόνια. Ακόμα και την περίοδο έτσι της πανδημίας ο κόσμος επικοινωνούσε μαζί μας. Δεν ήταν όμως τόσο πολύ εύκολο να παρέμβουμε λόγω των μέτρων, οπότε δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα. Ωστόσο, αυτό που είναι λίγο ανησυχητικό έτσι για το Βόλο είναι ότι ενώ το τελευταίο διάστημα όταν έρχονταν άνθρωποι για να αξιολογηθούν προληπτικά, να κάνουν τον έλεγχο μνήμης, για να δουν αν όντως τα παράπονα μνήμης που έχουν έχει νόημα να τα διερευνήσει κάποιος νευρολόγος. Ενώ μέχρι και το 2021, συνήθως οι παραπομπές που κάναμε σε νευρολόγο ήταν 2-7 άτομα, ξαφνικά ο αριθμός αυτός έχει ανέβει. Και θέλω να πιστεύω ότι απλά είναι κάτι συγκυριακό, δεν είναι κάτι στο οποίο θα πρέπει αυτή τη στιγμή να ανησυχήσουμε, αλλά σαν αριθμό το παρατηρούμε. Ο αριθμός πια είναι διψήφιος και μας καλεί όλους, κρούει τον κόδωνα του κινδύνου, ότι όσο κανείς τελικά ενημερώνεται και προλαμβάνει, ακόμη και αν αυτή τη στιγμή έχουμε ένα αυξημένο αριθμό ανθρώπων για διερεύνηση, δεν σημαίνει ότι όλοι θα διαγνωστούν με νόσο Αλτσχάιμερ. Έκανε ζημιά, λέτε, έκανε τη δουλειά σε αυτό και η πανδημία, δηλαδή, λέτε. Εγώ δεν θέλω να αποδώσω αυτήν, απλά είναι ένα δεδομένο, είναι ένα γεγονός, έτσι. Μπορεί να είναι και συγκυριακό. Καλό γενικά είναι να είμαστε έτσι επιφυλακτικοί. Μάλιστα, μάλιστα. Μπορεί όμως να ισχύει και αυτό. Είναι πολύπλευρο πάντως σε κάθε περίπτωση το έργο που προσφέρετε. Οι πόρτες της μονάδας, το λέω εγώ γιατί το λέτε κι εσείς συχνά, με δελτία τύπου προς όλα τα μέσα ενημέρωσης, είναι ανοιχτές προς όσοι ενδιαφέρονται να πληροφορηθούν, αλλά και να βοηθηθούν. Καλή δύναμη σας εύχομαι σε αυτό το έργο, κυρία Κουφογιάννη. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Και καλή επιτυχία στις δράσεις για την Παγκόσμια ημέρα. Αφυπνίζοντας όλους εμάς. Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Και εγώ σας ευχαριστώ θερμά. Γεια σας. Λοιπόν, τώρα έχουμε ετοιμάσει και το ρεπορτάζ από τις δράσεις που, όπως είπαμε, ξεκίνησαν για τη σημερινή Παγκόσμια ημέρα. Πάμε να δούμε στιγμιότυπα από τον περίπατο μνήμης που έγινε σήμερα το πρωί στο Βόλο. Στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας νόσου Αλτσχάιμερ, που διεθνώς έχει οριστεί 21 Σεπτεμβρίου, η Ελληνική Εταιρεία Νόσου Αλτσχάιμερ και Συγγενών Διαταραχών πραγματοποίησε συμβολικό περίπατο μνήμης, ο οποίος έγινε σήμερα το πρωί και ώρα 11, με έναρξη από την οδό Τοπάλ και Δημητριάδος, μπροστά από τη μονάδα Αλτσχάιμερ Βόλου έως το Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου. Κάθε χρόνο γίνεται ο αντίστοιχο συμβολικό περίπατο μνήμης, με τους εκπροσώπους της μονάδας να τοποθετούνται στις τηλεοπτικές κάμερες και να επισημαίνουν χαρακτηριστικά για την ιδιαιτερότητα της ημέρας. Έχει γίνει θεσμός ακριβώς, είναι 21 του Σεπτέμβρη, είναι η Παγκόσμια ημέρα νόσου Αλτσχάιμερ. Δεν είναι μια ημέρα γιορτής, είναι μια ημέρα ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης της κοινή γνώμης, είναι μια ημέρα αφύπνισης της πολιτείας να αφουγκραστεί τα προβλήματα τόσο των ασθενών όσο και των φροντιστών τους. Είναι μια ημέρα υποστήριξης όλων των ανθρώπων, είτε είναι επαγγελματίες υγείας είτε όχι,
μια ημέρα υποστήριξη όλους εμάς για να αντλούμε δύναμη να παρέχουμε όσο δυνατόν καλύτερες υπηρεσίες σε αυτούς τους ανθρώπους εδώ. Ο συμβολισμός αυτού του περιπάτου είναι ένας παραλληλισμός της ίδιας της νόσου. Έχει αρχή, έχει μέση και έχει τέλος. Για τα 17 χρόνια λειτουργίας της μονάδας έχουν γίνει 728 καταγραφές, που σημαίνει 728 άτομα, τόσο ασθενείς όσο και οι φροντιστές τους έχουν ωφεληθεί από τα προγράμματα και τις δράσεις μας. Το μεγαλύτερο ποσοστό καταγεγραμμένων είναι γυναίκες, και αυτό γιατί είμαστε σε αριθμό πολύ περισσότερες. Το άσχημο είναι ότι τα τελευταία 2 έτη με την καραντίνα και τα μέτρα ασφαλείας προστασίας της υγείας μας, τόσο τα άτομα που ήδη νοσούσαν όσο και ηλικιωμένοι που δεν είχαν εμφανίσει προβλήματα της νόσου ή με ήπια νοϊκή διαταραχή, δυστυχώς εμφάνισαν επιδείνωση λόγω της κοινωνικής απομόνωσης, της μειωμένης επαφής, κοινωνικής επαφής με το συγγενικό, φιλικό και γειτονικό περιβάλλον. Δεν θα σταθώ σε νούμερα και σε αναλύσεις εγώ πλέον. Εγώ θα σταθώ στο ότι στην ευαισθητοποίηση του κόσμου και να αποβάλουν από το μυαλό τους το ταμπού ότι έχει Αλτσχάιμερ, έχει άνοια, και να ξεκινήσουν να κάνουν κάποια διαγνωστικά τεστ που παρέχονται δωρεάν έτσι και αλλιώς, δεν έχει κάποιο κόστος. Και ποντάρουμε πολύ στην ευαισθητοποίηση του κράτους, που τους παρακαλάμε εδώ και πολλά χρόνια να μας βοηθήσουν σε κάποια επέκταση, διότι έχουμε το χώρο, το μόνο που ζητάμε είναι να μας δώσουν την έγκριση να μπορέσουμε να βοηθήσουμε παραπάνω κόσμο. Οι δράσεις για τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας νόσου Αλτσχάιμερ συνεχίζονται. Στις 28 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 το βράδυ προγραμματίζεται θεατρική παράσταση με το έργο «Ένα έξυπνο μούτρο» από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίας Εκατερίνης Διαδρομή στο Κινηματοθέατρο Αχίλιον. Λοιπόν, εδώ φτάσαμε όμως στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θα είμαστε και πάλι αύριο μαζί σας στις 3 ακριβώς το μεσημέρι. Μην ξεχνάτε, εδώ ζωντανά στην τηλεόραση του Άστρα. Ευχές από όλους μας, κυρίες και κύριοι, για ένα όμορφο και καλό απόγευμα. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.